Το μπορούσαμε μαζί. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που περιμένατε. Είχαμε μια μικρή αναμονή, να έρθει και ο υπόλοιπος κόσμος. Ονομάζομαι Ντόρα Γαβρίλ. Είμαι κτηνίατρος στο Δήμο, με πεντάμινη σύμβαση και θα σας μιλήσω απόψε για το πώς να σώσουμε μια ζώουλα. Αν αυτός ο τίτλος σας αρέσει και σας κάνει να νιώθετε κάπως, πιστεύω θα περάσετε καλά σήμερα. Αν δείτε και μιλάω πολύ γρήγορα, μπορείτε να μου κλείσετε το δεξί μάτι, θα φρενάρω. Άμα δείτε και μιλάω πολύ αργά, μπορείτε να κοιτάξετε το ρολόι σας, να το χτυπήσετε και λίγο, θα καταλάβω ότι έχω αργήσει και θα κάνω λίγο πιο γρήγορα. Θα μου επιτρέψετε να κοιτάω και τις σημειώσεις μου για να μην κοιτάω γενός προς τα πίσω. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι οι πρώτες βοήθειες στα ζώα συντροφιάς. Η Αντιγόνη, η οποία ντρέπεται και κάθεται πίσω-πίσω, είναι η άλλη κτηνίατρος του Δήμου μας, είναι με 12μηνη σύμβαση, θα είναι η επόμενη ομιλήτρια της επόμενης παρουσίασης που θα κάνουμε, μέχρι να ξεθαρέψει λίγο. Και θα με βοηθήσει και σήμερα. Ο στάρ μας εδώ είναι ο Μπούκης, θα υπογράφει αυτόγραφα στο τέλος της παρουσίασης, απ' έξω από το κτίριο. Και θα το χρησιμοποιήσουμε σήμερα για να δούμε και πρακτικά πράγματα. Γιατί καλή η θεωρία, αλλά εγώ θέλω όταν θα φύγετε σήμερα να ξέρετε να κάνετε 2, 3, 5 πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν και να βοηθήσετε και να νιώσετε καλύτερα. Άμα καθιστώ. Λοιπόν, σε ποιους απευθυνόμαστε? Η άγνοια για ένα αντικείμενο τρέφει το φόβο και εμποδίζει την πράξη. Οπότε βοηθάμε στο να έχουμε γνώση σε κάποια πράγματα ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάτι εκεί που θα μπορέσουμε. Να τραβήξουμε το χειρόφρενο να κατέβουμε από το αυτοκίνητο. Αυτό λέω. Οπότε εδώ θέλω να θεωρήσω ότι όλοι είμαστε ενδιαφερόμενοι. Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι κτηνίατροι, ευχαριστώ πολύ για τη συναδελφική αντιλεγγύη. Επειδή δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα ιατρείο επιγόντων και δεν υπάρχει και πουθενά στην Ελλάδα άμεση επέμβαση για πρώτες βοήθειες, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο πρώτος που θα φτάσει σε ένα επίγον περιστατικό για ζώα είναι ο πρώτος φυλόζωος που θα φιλοτιμηθεί να σταματήσει. Αυτοί θα είμαστε εμείς που θα ξέρουμε κάτι παραπάνω και θα μπορούμε να βοηθήσουμε. Απόψε θα πάρουμε απλές πρακτικές γνώσεις. Ελπίζω να σας μείνουν έστω οι μισές από αυτές για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω όταν θα έρθει η ώρα της ανάγκης. Οπότε, όπως είπαμε, ο στόχος αυτής της παρουσίασης είναι χρήσιμη και πρακτική γνώση. Βέβαια, θα αναλύσουμε κάποιες συνηθισμένες καταστάσεις, θα πούμε και κάποια έτσι λίγο πιο επιστημονικές φράσεις που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην επικοινωνία μας με το κτηνίατρο. Αλλά εγώ αυτό που θέλω είναι να έχουμε απλά ξεκάθαρα βήματα στο μυαλό μας, ώστε αυτή η γνώση να μας δώσει την αυτοπεποίθηση, να βάλουμε το χέρι μας εκεί που δεν το βάλαμε, να βάλουμε την πράξη μας εκεί που δεν θα τολμούσαμε να τη βάλουμε πριν. Τα βήματα είναι 3. Είναι αυτά που αναφέρονται εκεί. Αυτά θα πούμε σήμερα. Προσέγγιση, ακινητοποίηση, ένα βήμα πίσω, και βοήθεια. Αυτά είναι τα 3 πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όταν δούμε ένα περιστατικό. Και τα 3 είναι εξίσου σημαντικά. Και τα 3 είναι, θα μας βοηθήσουν να κάνουμε σωστά μία βοήθεια. Η προσέγγιση, το πώς θα προσεγγίσουμε, η ακινητοποίηση του ζώου και η βοήθεια που θα του δώσουμε. Ο σκοπός αυτών που θα κάνουμε είναι ένας. Είναι να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ζώο. Όταν λέμε σταθεροποίηση, εννοούμε να είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν απειλείται η ζωή του πλέον. Αυτό είναι ο όρος σταθεροποίηση. Όταν θα πάρετε τηλέφωνο ένα κτηνίατρο να του πείτε «Έχω ένα ζώο χτυπημένο αυτά και εκείνα τώρα, να τα γαλώ, ότι θα του επικοινωνήσετε, θα πούμε τι θα το επικοινωνήσετε», μόλις του πείτε «Είναι σταθεροποιημένο», αλλάζει αμέσως το παιχνίδι στο μυαλό του. Μόλις του πείτε «δεν είναι σταθεροποιημένο», αλλάζει αμέσως το παιχνίδι στο μυαλό του. Γλιτώνουμε λεπτά που είναι πάρα πολύ πολύτιμα. Άρα, ο σκοπός μας είναι η σταθεροποίηση. Δεν θα πούμε αυτή τη στιγμή οριστική αντιμετώπιση. Γιατί, όπως θα δείτε, πάρα πολύ συχνά η οριστική αντιμετώπιση πρέπει να συμβάλλει και ένας κτηνίατρος αυτήν. Οπότε, θα μιλήσουμε για τη σταθεροποίηση, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην οριστική αντιμετώπιση. Τα πρώτα λεπτά. Βλέπουμε ένα ατύχημα. Τραβάμε χειρόφρενο, σταματάμε, κατεβαίνουμε κάτω. Τα πρώτα λεπτά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά είναι ψυχραιμία. Μία βαθιά ανάσα, ψυχραιμία. Θα πάρουμε κάποιες γνώσεις σήμερα που θα μας δώσουν και άλλη ψυχραιμία, γιατί θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αλλά η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο, η καρδιά θα τη νιώσετε να χοροπηδάει, ψυχραιμία. Μία βαθιά ανάσα, ψυχραιμία. Μόλις έχω τη δικιά μου ψυχραιμία, αρχίζω να μεταδίδω την ψυχραιμία γύρω μου. Δηλαδή,
Έχω αυτοπεποίθηση στις γνώσεις μου, παίρνω τη βαθιά μου ανάσα, αναλαμβάνω ηγεσία, πλησιάζω και λέω: παιδιά, εγώ θα βοηθήσω. Ηρεμία. Και προσπαθώ να μεταδώσω αυτή την ηρεμία και στους παρευρισκόμενους αλλά και στο ζώο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τη μεταδώσω και στο ζώο. Είμαι εγώ εδώ, θα σε βοηθήσω. Έχετε αυτό στο μυαλό σας και μεταδίδετε. Πιστέψτε, μεταδίδετε. Δεν προχωρώ σε καμία παρέμβαση εάν δεν έχω ψυχραιμία, τουλάχιστον τη δικιά μου. Θα κάνω πιο πολλά λάθη από αυτά που θα κάνω έτσι κι αλλιώς. Δεν θα βοηθήσω αν δεν έχω την ψυχραιμία μου. Μπορεί να βάλω και τον εαυτό μου σε κίνδυνο. Πρώτο πράγμα, ψυχραιμία. Είμαστε ήρεμοι. Και πάμε παρακάτω. Γιατί θέλουμε την ηρεμία του ζώου. Εδώ βάζουμε λίγο μερικά επιστημονικά πράγματα. Με το που ηρεμεί το ζώο, πέφτει η αρτηριακή του πίεση. Με το που πέφτει η αρτηριακή του πίεση, πιέζεται λιγότερο αίμα να βγει από την πληγή που αιμορραγεί αυτή τη στιγμή. Πιέζεται λιγότερο αίμα στον εγκέφαλο που μπορεί να έχει χτυπήσει και να στριμώχνεται αυτή τη στιγμή. Οπότε πέφτουν η αρτηριακή πίεση. Έχουμε λιγότερες σπασμωδικές κινήσεις από το ζώο όταν είναι ήρεμο. Το κάταγμα δεν θα γίνει ανοιχτό. Το πόδι δεν θα σπάσει περισσότερο. Η άρθρωση δεν θα εξαρθρωθεί πιο πολύ. Τα εσωτερικά τραύματα δεν θα επιδεινωθούν. Είναι πιο ασφαλές για το ζώο. Και με ηρεμία ελέγχουμε την κατάσταση. Μπορούμε να δώσουμε βοήθεια, μπορούμε να προχωρήσουμε στη μεταφορά του ζώου, μπορούμε να δώσουμε ουσιαστική βοήθεια. Άρα, ψυχραιμία. Και πάμε στο επόμενο. Αν δεν πάρετε τίποτα απόψε από μένα, κρατήστε αυτό. Αυτό είναι το α και το ω. Είναι τα τρία βήματα σε κάθε περίπτωση. Είτε αυτό είναι ένα σκυλί που το χτύπησε ένα αυτοκίνητο, είτε είναι ένα ζώο το οποίο έφαγε δηλητήριο, είτε είναι οτιδήποτε, ξεκινάμε με αυτά τα τρία βασικότερα βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η προσέγγιση. Είμαι από μακριά, πλησιάζω. Οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η κατάσταση. Τι κάνω, συλλέγω πληροφορίες. Έγινε τροχαίο, φρέναρε το αυτοκίνητο ή όχι. Έχει σημασία. Έχει σημασία και για τον κτηνίατρο που θα το πείτε. Εάν το αυτοκίνητο φρέναρε, μιλάμε για άλλες κακώσεις από το ότι αν δεν φρέναρε. Σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες εκείνη τη στιγμή έχω ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά και τις συλλέγω. Προσεγγίζω. Βλέπω την κατάσταση. Έγινε τροχαίο. Πάω πάλι στο τροχαίο, γιατί αυτό έχουμε πιο πολύ στο μυαλό μας. Το ζώο είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Τι θα σκοτώσει το ζώο, το επόμενο αυτοκίνητο που θα περάσει. Όχι τα τραύματά του. Άρα, έχω επίγνωση κατάστασης, αρχίζω να καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Η εικόνα του ζώου. Τι έχει το ζώο, στέκεται, φωνάζει, δεν φωνάζει, είναι κάτω, είναι ανάσκελα, είναι γύρω-γύρω. Η εικόνα του ζώου μου δίνει πληροφορίες, τις λέγω εκείνη τη στιγμή. Η απομάκρυνση του στρες. Είναι γύρω-γύρω κόσμος και φωνάζει, τσιρίζουν άλλα σκυλιά, τσιρίζουν παιδιά, αυτά. Το στρες πρέπει να απομακρυνθεί για τους λόγους που είπαμε της ηρεμίας. Αυτό είναι στην προσέγγιση. Πλησιάζω με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχω στο μυαλό μου το εγώ θα σε βοηθήσω. Είναι σημαντικό τι έχω στο μυαλό μου, γιατί αυτό μεταδίδεται στο ζώο. Είτε το πούμε, είτε δεν το πούμε, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Αν στο μυαλό μου σκέφτομαι, πω πω μη με δακώσει, μεταδίδεται. Αν σκέφτομαι, εγώ θα σε βοηθήσω, αυτό μεταδίδεται. Μεταδίδεται. Ακινητοποίηση. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο, το οποίο θα μιλήσουμε για κάποιες λαβές ακινητοποίησης αυτήν εδώ τη στιγμή, αλλά πριν προχωρήσουμε, πρέπει να κρίνουμε αν θέλει ακινητοποίηση το ζώο ή όχι. Εάν είναι κάτω, σε κατάκληση, δεν είναι όρθιο, δεν υπάρχει λόγος να το κινητοποιήσουμε, είναι ήδη ακίνητο, μπορούμε να προχωρήσουμε στη μεταφορά. Εάν είναι γάτα, εάν είναι σε στρες, εάν θα πάρει το μικρόφωνο και θα φύγει τώρα. Πρέπει να το κρίνω, να τον σκεπάσω, να τον ηρεμήσω, για να μπορέσω να προχωρήσω στη βοήθεια. Έμπλεξε τελείως. Θα μάθουμε, θα δείξουμε δύο λαβές πάνω στο book εδώ, μόλις το ξεμπλέξουμε, γιατί έχει κάνει σούπερ μπλοκή εκεί. Δύο λαβές ακινητοποίησης. Αυτές τις χρησιμοποιούμε σε περίπτωση που θέλουμε να δώσουμε βοήθεια. Και αφού έχουμε βάλει κλίμακρο, μιλάμε για το ζώο το οποίο έχει αισθήσεις, κινείται, είναι σε στρες, θέλει να φύγει. Όταν ακινητοποιώ, προσέχω τη δικιά μου ισορροπία και ακεραιότητα. Πάντα. Δηλαδή, δεν κάθομαι κάτω στο πάτωμα δίπλα στο ζώο. Και ας με βολεύει αυτό. Είμαι πάντα στα γόνατα και στα πόδια. Κάνει κίνηση, έχω φύγει πίσω. Δεν στριμώχνομαι ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, δίπλα σε κούτες, πάνω στον τοίχο, κάτω από δεν ξέρω και εγώ τι. Προσέχω να έχω τη δικιά μου ευκινησία να κινηθώ. Έλα από εδώ, αγάπη μου, γιατί θα βλέπω πάλι τα καλώδια. Και να μην βάλω τα χέρια μου σε σημείο κινδύνου. Με ρωτήσανε και πριν, θα το ξαναπώ και τώρα θα το πω πολλές φορές.
ό,τι και να γνωρίζω για το ζώο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο, δεν ισχύει. Από τη στιγμή που το ζώο είναι σε κατάσταση στρες, ο χαρακτήρας του δεν μετράει. Μπορεί να ορκίζεστε σε οτιδήποτε ότι δεν έχει δαγκώσει ποτέ του, στην κατάσταση στρες θα δαγκώσει. Δεν ισχύει τίποτα. Οπότε όλα τα ζώα τα αντιμετωπίζουμε με την ίδια προφύλαξη πρώτα του εαυτού μας και με την ίδια αντιμετώπιση πάντα. Μεταφέρω αν χρειάζεται. Αυτό θα το συζητήσουμε σε ξεχωριστό slide με λεπτομέρειες. Στο μυαλό μας έχουμε τη σκέψη ήρεμα μαζί. Είμαι μαζί σου και κάνουμε τα πάντα ήρεμα. Αυτό μεταδίδουμε στο ζώο, σε αυτήν τη φάση. Και περνάμε στη φάση βοήθειας. Θα αναλύσουμε βέβαια κάποιες βασικές καταστάσεις, τις οποίες όλοι θα αντιμετωπίσουμε, χτύπα ξύλο μακριά από εμάς, αλλά θα αντιμετωπίσουμε. Εκτιμούμε την απειλή της ζωής. Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε την απειλή της ζωής. Τι απειλεί τη ζωή αυτή τη στιγμή? Χτύπησε το αυτοκίνητο, του σπάσε το πόδι. Τι θα το σκοτώσει? Όχι το σπασμένο πόδι, το επόμενο αυτοκίνητο που θα περάσει. Η απροσεξία μας. Εκτιμούμε τι απειλεί τη ζωή και αντιμετωπίζουμε αυτό. Σταθεροποιούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αναθέτουμε σε κάποιον άλλον να καλέσει βοήθεια. Δεν το κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε εγώ θα σε βοηθήσω. Αναθέτουμε σε κάποιον άλλο να συλλέξει κάποιες πληροφορίες που μπορεί να θέλουμε. Ρε παιδιά, ποιανού είναι ο σκύλος, πότε έγινε, τι έγινε, είδατε τίποτα κλπ. Έχουμε πάντα στο μυαλό μας το ότι θέλω το καλό σου. Εκείνη τη στιγμή το ζώο ίσως να μπορέσει να το αντιληφθεί αυτό. Εμείς το έχουμε στο μυαλό μας γιατί αυτό είναι αυτό που θα μας βοηθήσει. Ω, Αντιγόνη, μεταφέρθηκες. Πάμε στη μεταφορά. Η μεταφορά είναι στο τέλος, αλλά τη βάζω στην αρχή. Είναι μια περίπτωση στην οποία θα καταλήξουμε πάντα μετά τη σταθεροποίηση. Εάν είμαστε τυχεροί και έρθει ο κτηνίατρος στο σημείο που είμαστε, είμαστε τυχεροί. Αλλά 9, μην πω 99 φορές τις 100, θα πρέπει να μεταφέρουμε το ζώο. Πώς θα το μεταφέρουμε? Μάλλον να ξεκινήσουμε πότε. Υπάρχει μια λίστα εδώ που λέει πότε μεταφέρουμε το ζώο. Δεν περιμένω να τη θυμάστε απ' έξω. Απλά θυμηθείτε ότι το ζώο, όσο πιο κινδυνεύει η ζωή του, τόσο πιο γρήγορα πρέπει να το μεταφέρουμε. Είναι λίγες οι φορές που θα μας πει ο γιατρός, πάρτε το στο σπίτι και θα το δούμε εκεί. Πώς το μεταφέρουμε? Το μεταφέρουμε πολύ προσεκτικά και θα μιλήσουμε τώρα για τη μεταφορά του ζώου που είναι πεσμένο κάτω. Εάν το ζώο μπορεί να μετακινηθεί, επιδιώκουμε να το μετακινήσουμε με τη δική του βοήθεια. Έτσι. Εάν είναι σε κατάκληση, τώρα θα ρίξουμε τον μπουκι κάτω και θα προσπαθήσουμε να το μεταφέρουμε. Έχουμε στο μυαλό μας το ότι σπρώχνω, δεν τραβάω. Είναι ξαπλωμένο το ζώο δίπλα, παίρνουμε μία βρώμικη πετσέτα ό,τι είναι, να το ρίξουμε κάτω, την απλώνουμε δίπλα στο ζώο. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μπούκης και είναι τραυματίας, έχει πέσει κάτω, έτσι. Και εσείς είσαστε και προσφέρετε βοήθεια. Έχουμε βάλει φήμουτρο, το οποίο θα σας δείξω πώς το βάζουμε, και του απλώνουμε μία πετσέτα δίπλα. Τραβάμε. Δεν τραβάμε πόδια, τραβάμε την πετσέτα κάτω από το ζώο. Φέρουμε την πετσέτα κάτω από το ζώο, το πανί, το χαρτόνι, το ό,τι βρεθεί εκείνη τη στιγμή, το μπουφάν μας, το οτιδήποτε, και το φέρνουμε κάτω από το ζώο. Πιάνουμε τις τέσσερις γωνίες, τώρα που έχει τα σηκωθεί, πιάνουμε τις τέσσερις γωνίες και τον μεταφέρουμε. Σύμφωνοι? Είσαι κούκλος. Είσαι κούκλος. Θα κάτσε εκεί τώρα. Λοιπόν, αυτό για τη μεταφορά. Γιατί μεταφέρουμε? Μεταφέρουμε για να απομακρύνουμε από τον κίνδυνο. Είπαμε, βρισκόμαστε σε σημείο το οποίο είναι επικίνδυνο για το ζώο και είναι θανατηφόρο. Βρισκόμαστε κάπου που δεν μπορεί να αφήσει να το βοηθήσει κάποιος άλλος. Θέλουμε να του παρέχουμε ιατρική βοήθεια μόλις το σταθεροποιήσουμε. Έλα, αγαπώ, μου έλεγε τότε. Και ο θάνατος καραδοκεί εάν δεν το μεταφέρουμε. Οπότε θα πρέπει να καταλήξουμε στη μεταφορά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάποιες καταστάσεις που ξέρω ότι όλοι θα χτυπάμε ξύλο, μην τις δούμε, αλλά θα τις δούμε. Και θέλω να έχουμε κάποιες πρακτικές γνώσεις για αυτές, ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Τροχαίο. Τι είναι θανατηφόρο στο τροχαίο στο σκύλο? Μιλάμε για το σκύλο τώρα, για τις γάτες θα πούμε στο τέλος. Για αυτούς που έχετε γάτες. Πόσοι έχετε γάτες από εδώ, έτσι, από περιέργεια? Πόσοι έχετε σκύλους και γάτες? Μόνο σκύλοι, ναι, είναι λιγότερο. Ωραία. Λοιπόν, σας περιμένει μία έκπληξη στο τέλος, γιατί σήμερα, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, μας έτυχε και ένα περιστατικό με μία γάτα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο και θα το δούμε. Λοιπόν, τροχαίο. Τι είναι θανατηφόρο? Είπαμε, το επόμενο αυτοκίνητο που έρχεται είναι θανατηφόρο. Αυτό θα σκοτώσει το ζώο. Πλησιάζω, προσέγγιση, συλλέγω πληροφορίες, το φρενάρισμα είναι σημαντικό.
Φρέναρε τα μάξι πριν ή δεν φρέναρε. Αν δεν φρέναρε, μιλάμε για πολύ μεγάλες κακώσεις. Και εκεί θα αντιμετωπίσει διαφορετικά ο ακτινίατρος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το μεταφέρουμε από τα διερχόμενα οχήματα. Όσο πιο εύκολα μπορούμε. Ελαχιστοποιούμε τις κινήσεις της κεφαλής και της σπονδυλικής στήλης. Τώρα έχω πιάσει τη λίστα με το τι είναι θανατηφόρο και κατεβαίνω. Έτσι, το επόμενο αυτοκίνητο είναι θανατηφόρο. Χτύπημα στο κεφάλι και στη σπονδυλική στήλη, ό,τι ισχύει και για τον άνθρωπο, είναι θανατηφόρο για το ζώο. Το σταθεροποιούμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Προχειροφορείο, μια σανίδα, κάτι τη, να μην κινείται πολύ. Στερνική κατάκληση. Μια πολύ ωραία λέξη που θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όταν θα πάρετε τον κτηνίατρό σας να τον εντυπωσιάσετε. Είναι το μπρούμητα. Στερνική κατάκληση. Αυτή τη στιγμή ο Μπούκι είναι σε στερνική κατάκληση. Αυτή είναι η πλάγια κατάκληση. Πόπο είναι φοβερός. Είσαι ένα στάρ. Αυτή είναι ο σκύλος μας σε πλάγια, τον φέρνουμε σε στερνική. Το στέρνο του να είναι σε ευθεία. Γιατί έτσι αντιμετωπίζουμε τη δύσμια και αντιμετωπίζουμε πολλές καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Στερνική κατάκληση. Πώς κάθεται έτσι όταν είναι λιπόθυμος? Τυλίγουμε δύο εφημερίδες δεξιά-αριστερά για να μην μας φεύγει, για να κρατηθεί σε στερνική κατάκληση. Αιμορραγή. Πρέπει να ελέγξουμε την αιμορραγία. Επόμενο slide. Έχει κατάγματα? Μεθεπόμενο slide. Αποφεύγουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το στρες και τη μετακίνηση. Θα κάνουμε μία μετακίνηση και αυτή οριστική προς ένα συγκεκριμένο στόχο, εκεί που πρέπει να πάει το ζώο. Υπάρχει ένα μπλε βελάκι που λέει άμεση μεταφορά στον κτηνίατρο, το καταλαβαίνετε αυτό. Μπορεί να χρειάζεται χειρουργείο. Αυτά είναι πέραν της σταθεροποίησης. Σταθεροποιήσαμε το ζώο μας. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην αιμορραγία. Πλησιάζεται ένα ζώο που αιμορραγεί. Τι σημαίνει αιμορραγία? Όταν θα πάρω τον κτηνίατρο μου και του πω αιμορραγία, θέλω να επικοινωνήσω τη σωστή κουβέντα. Αιμορραγία σημαίνει ροή αίματος. Δεν έχει αίμα κάπου, βλέπω αίμα και τρέχει. Το αίμα θα τρέχει με δύο μορφές. Και από εκεί θα καταλάβετε αν είναι φλεβική ή αρτηριακή. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσετε αυτό. Είναι άλλη αντιμετώπιση, είναι άλλα αυτά που θα κάνουμε κιόλας. Πώς είναι η φλεβική? Η φλεβική είναι μια απαλή ροή σαν ποταμάκι. Το αίμα τρέχει σιγά σιγά, χωρίς πίεση, τσουλάει και είναι λίγο πιο σκουρόχρωμο. Δεν έχετε συγκριτικό, αλλά φανταστείτε το λίγο πιο σκούρο από ό,τι συνηθίζουμε. Η αρτηριακή είναι παλμική ροή. Δηλαδή φεύγει ψιτ, 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 ψιτ. Ακόμα και αν δεν πετάγεται, θα το δείτε ότι θα φεύγει με παλμό. Είναι λίγο πιο κόκκινο το αίμα και είναι λίγο πιο μεγάλη η ποσότητα του αίματος που τρέχει. Στη φλεβική τι κάνουμε? Πίεση στο σημείο που τρέχει αίμα. Περίδεση στο σημείο που τρέχει αίμα. Έχουμε πάγο, βάζουμε λίγο πάγο στο σημείο που τρέχει αίμα. Όλα στο σημείο που τρέχει. Μην πας πάλι στα καλώδια. Στην αρτηριακή τι κάνουμε? Δένω πιο ψηλά από το σημείο που αιμορραγεί. Όχι στο σημείο που αιμορραγεί, πιο πάνω. Δένω σφιχτά. Δένω πιο πολύ από ό,τι θα δέσω στη φλεβική. Δένω τόσο πολύ που πρέπει κάθε 20 λεπτά να το χαλαρώνω για να πηγαίνει λίγο αίμα στο άκρο. Είναι πιο σοβαρή η αρτηριακή. Τι κάνω σε περίπτωση που η αιμορραγία δεν είναι σε άκρα? Γιατί άμα είναι και σε άκρα, σηκώνουμε και το άκρο, είπαμε για να. Τι κάνω σε περίπτωση που δεν είναι σε άκρα? Ωραίο, δένουμε το ζώο και το κάνω το φασκιώνουμε? Όχι. Πιέζω και μεταφέρω και τον πιεστή και το ζώο. Πακέτο. Θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Ρινοραγία. Όταν τρέχει μύτη, η ρινοραγία δεν είναι στις αιμορραγίες. Είναι λίγα τα πράγματα που προκαλούν αιμορραγία από τη μύτη. Εκεί αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε άλλα πράγματα. Αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε δηλητήρια. Αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε όχι ατύχημα, αλλά κάτι άλλο. Πιο σοβαρό, πιο εσωτερικό. Okay, την ξεχωρίζουμε τη ρινοραγία όταν πάρουμε το κτηνίατρο. Γιατί θα τον πάρουμε το κτηνίατρο, πούμε γιατρέ, έχω μια ρινοραγία. Θα το εκτιμήσει πάρα πολύ. Θα καταλάβει πολύ περισσότερα πράγματα. Έχω μια φλεβική αιμορραγία. Την έχω σταθεροποιήσει, τη φέρνω? Ναι, θα είναι προετοιμασμένος και θα δράσει πολύ πιο γρήγορα από ότι έχω ένα ζώο, έχει αίματα, έρχομαι. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Οκ, okay. Πάμε παρακάτω. Κατάγματα. Κατάγματα. Λίγα κατάγματα, δόξα τω Θεώ, είναι θανατηφόρα. Τα περισσότερα δεν είναι. Το ζώο δεν πεθαίνει από το κάταγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι άσχημο, είναι σοκαριστικό, το βλέπουμε και νομίζουμε ότι έχει έρθει στην τέλεια. Δεν σκοτώνει το κάταγμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Σταθεροποιούμε γιατί? Για να αποφύγουμε την επιδείνωση. Όταν έχει σπάσει ένα μακρύ οστό, έχει δύο αιχμηρά άκρα, τα οποία μπορούν να κόψουν φλέβες, αρτηρίες, όργανα κλπ. Κλπ. Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε για να μην επιδεινωθεί. Δεν είναι σταθεροποίηση γιατί πεθαίνει. Okay. Σταθεροποιούμε με τη φαντασία μας. Έχω δει δεμένα πόδια σε φαράσια, έχω δει δεμένα πόδια σε
κάγκελα σε ό,τι μπορείτε να βρείτε για να σταθεροποιηθεί, μόλις είναι σταθερό και έχει κινηθεί, μπορούμε να το μεταφέρουμε. Σε περίπτωση που το ζώο αντιστέκεται, γιατί εκείνη τη στιγμή πονάει, γιατί εκείνη τη στιγμή χτύπησε, γιατί είναι, είπαμε, σε στρες. Δεν το παλεύω να του δέσω το πόδι. Το περιορίζω, το τυλίγω σε μια πετσέτα, το βάζω σε ένα κουτί να περιοριστεί η κίνηση και το μεταφέρω. Δεν θέλουμε την πάλι, γιατί μπορεί να γίνει χειρότερο κακό από ό,τι καλό. Εάν είναι ανοιχτό το κάταγμα, δεν το δένω πρώτα και μετά λέω πω έτρεχε και αίμα. Μήπως πρώτα βάζω κάτι πάνω στην αιμορραγία, το ξεπλένω την πληγή με καθαρό νερό, εάν μπορώ, και μετά το σταθεροποιώ για το τυλίγω. Εδώ μπαίνει και μια τελευταία κουβεντούλα που λέει πάντα φήμωτρο. Πάντα φήμωτρο. Θα μιλήσουμε για το φήμωτρο, θα το δείξουμε και. Πού πήγε? Α, θα το δείξουμε και το φήμωτρο και θα βάζουμε πάντα φήμωτρο. Ακόμα και αν ξέρουμε ότι το σκυλί αυτό το έχουμε 20 χρόνια και δεν μας δάγκωσε ποτέ. Συμφωνεί? Πάμε παρακάτω. Πληγές. Πληγές. Όχι αιμορραγία, πληγή. Πληγή σημαίνει ανοιχτό δέρμα, έχει κάποιο αίμα, ίσως να έχει τριφτεί, ίσως να έχει βρωμιές. Γενικώς πληγές. Πρώτη φράση, έχω αφήσει μια πολύ δύσκολη λέξη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης για να εντυπωσιάσετε τον κτηνίατρό σας. Διατητρένων αντικείμενο. Το αφήνουμε στην πληγή. Του κάρφωσε και βγήκε από την άλλη. Βέλος, κάγκελο, σύρμα, έχω φωτογραφία, δεν ξέρω που την έχω, με μια ολόκληρη καγκελόπορτα που είχε ένα σκύλο καρφωμένο πάνω. Κάναν το σωστό. Φέρανε την καγκελόπορτα ολόκληρη. Δεν το βγάζω αυτό που έχει διαπεράσει το ζώο. Ό,τι και να είναι, όπου και να είναι. Δεν το βγάζω. Το μεταφέρω όπως είναι. Δύσκολα, με πολλή βοήθεια, αλλά δεν το βγάζω. Μην μπείτε στον πειρασμό, είναι ένα βήμα που θα σας πάει πολύ πίσω και θα σας πάει στην αποσταθεροποίηση. Okay. Και επίσης είναι πολύ ωραίο να διατητρένω τραύμα. Γιατί μου έχω ένα διατητρένω τραύμα. Το σκλαβώσω από την ιατρική. Θα σας λατρεύει. Αιμορραγή. Είπαμε παραπάνω για την αιμορραγία. Δεν αιμορραγή. Ελαφρά περίδεση με κάτι που δεν κολλάει. Με αυτή τη γάζα που θα σας μάθουμε να την έχουμε όλοι μαζί μας, γιατί κάνει και φήμωτρο. Βρίσκεται σε σημείο που δεν δένεται. Το είπαμε και για την αιμορραγία. Πιέζω και μεταφέρω τον πιεστή και το ζώο μαζί. Είναι πακέτο πλέον. Δεν τα χωρίζουμε. Φήμωτρο. Είπαμε πάντα φήμωτρο. Μην ξεχάσετε, θέλω να βάλετε φήμωτρο. Και μετά ρωτήστε τον εαυτό σας, φήμωτρο βάλατε? Να βάλουμε ένα φήμωτρο. Λοιπόν, τι είναι φήμωτρο? Φήμωτρο είναι οτιδήποτε μακρύ, υφασμάτινο, μη ελαστικό. Μια γραβάτα, βγάζω το κορδόνι μου από το παπούτσι ή έχω μια τέτοια γάζα η οποία κάνει λίγα λεπτά από το φαρμακείο. Είναι η μη ελαστική γάζα, η οποία κόβει δύσκολα. Κόβω ένα άνοιγμα όσο είναι τα χέρια μου περίπου. Κόβει πάρα πολύ δύσκολα. Κάθε φορά γίνομαι ρόμπατα, προσπαθώ να την κόψω. Ωραία, κόβουμε ένα κομμάτι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να δέσουμε. Α, ή μπορεί να γίνει το φήμωτρο. Τώρα, χρησιμοποιούμε και κάποιον άλλον ο οποίος θα αποσπάσει λίγο την προσοχή του ζώου, γιατί εμείς θα προσπαθήσουμε να του δέσουμε το στόμα του. Κάνω μία θηλιά. Απλή. Έτσι. Πάρα πολύ απλή. Μεγάλη. Εδώ μέσα θέλω να περάσω το στόμα του σκύλου. Ωραία. Ο σκύλος είναι σε μία κατάσταση. Έλα εδώ. Όχι τόσο χαρούμενη και. Αγάπη μου, σήκω. Έλα. Λοιπόν. Ναι, σε μια τέτοια κατάσταση πάνω. Σκύλος μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε κατάσταση. Εγώ που θα δέσω το φήμωτρο είμαι εγώ που θα το χειριστώ. Θέλω να το δέσω εγώ για να είμαι σίγουρη για αυτό που έκανα. Κάποιος θα το αποσπάσει την προσοχή και δεν θα του φέρει το μικρόφωνο στο κεφάλι. Θα το αποσπάσει την προσοχή έτσι ώστε να περάσω τη θηλιά από το στόμα του. Έτσι. Δεν θα του αρέσει, αυτό έκανε πάρα πολύ χρόνο. Με το που την περάσω, τη φύγω πολύ σφιχτά εδώ. Μη φοβάστε, εδώ είναι ο στό. Πιάστε το έχετε κι εσείς. Δεν του κόβω την αναπνοή, φύγω χωρίς να το εμποδίζω την αναπνοή. Και αμέσως δένω άλλη μία φορά από κάτω. Τώρα είναι ασφαλές το στόμα του, δεν θα με δαγκώσει και μπορώ να δέσω από κάτω. Ό,τι περισσεύει από πίσω. Απλό δέσιμο από πάνω, απλό από κάτω, εδώ από πίσω μπορείτε να κάνετε και διπλό. Και θα σας το συζητούσα να κάνετε γιατί θα μείνει. Πρώτη αντίδραση του σκύλου είναι αυτή. Εμείς το έχουμε δέσει πίσω από τα αυτιά μας και δεν θα φύγει το φήμωτρο. Κρατάει το στόμα του κλειστό και αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέγαμε την ακινητοποίηση. Η ακινητοποίηση του σκύλου που βρίσκεται όχι σε κατάκτηση, όρθιος. Αγάπη μου, είπαμε, να είσαι καλός αλλά όχι. Λοιπόν, η ακινητοποίηση του σκύλου που είναι όρθιος είναι αυτή. Πιάνω και κρατάω. Αυτή τη στιγμή ο σκύλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να με δαγκώσει και δεν μπορεί να κάνει όπιστε, γιατί εγώ τον κρατάω. Η αντίδραση του σκύλου είναι αυτή και πίσω.
Εμείς σταματάμε το πίσω και σταματάμε και την κίνηση του κεφαλιού. Αυτή είναι η ακινητοποίηση όρθια. Μπορεί κάποιος να του κάνει μια ένεση, να εξετάσει τι συμβαίνει, να δει που αιμορραγεί, χωρίς να θέσει το κείμενο τον εαυτό. Τι λάθος έχω κάνει αυτή τη στιγμή? Δεν έχω προστατεύσει τον εαυτό μου. Είμαι σε μια τάση που δεν μπορώ να φύγω. Πρέπει να είμαι εδώ. Πρέπει να είμαι εδώ να μπορώ να κινηθώ. Okay. Πρέπει να είμαι εδώ. Η άλλη ακινητοποίηση είναι η ακινητοποίηση της κατάκτησης. Ρεμπουκί, δηλαδή είπαμε να είσαι συνεργάσιμος, αλλά δεν σου παρακάνει. Έλα. Λοιπόν, είναι πεσμένος ο σκύλος μας κάτω. Πέσε, μπράβο. Είναι πεσμένος. Είναι πεσμένος ο σκύλος μας κάτω. Πώς ακινητοποιούμε τον πεσμένο σκύλο? Ο αγώνας μας είναι πάνω στο κεφάλι και το χέρι μας κρατάει το κάτω, κάτω πόδι. Εκεί. Το άλλο χέρι μπορεί να κρατάει το άλλο κάτω πόδι. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, όποιος θέλει να κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το σκύλο. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Ο σκύλος σηκώνεται από το κεφάλι. Μόλις τον αφήσω, θα σηκωθεί από το κεφάλι. Έλα, κάτω. Πρέπει να κουνήσει το κεφάλι του για να σηκωθεί. Όπως και η Αγία Ελλάδα. Δεν είναι. Τι είναι το λέω. Η αντίδραση για να βγάλω το φήμωτρο είναι αυτή. Έλα, το κάνω. Είστε πάρα πολύ καλές. Θέλετε να το δείξουμε μια φορά το φήμωτρο? Είναι κρίμα. Δεν εμποδίσαμε την αναπνοή του, τον εμποδίσαμε μόνο να δαγκώσει. Μην το φοβάστε το φήμωτρο, είναι εδώ. Κόκαλο με κόκαλο. Πιο μπροστά υπάρχει ο χόνδρος. Δεν θέλουμε να πιάσουμε το χόνδρο, θα του κλείσουμε την αναπνοή. Θα τον δείτε, θα γίνει μπλε. Δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε πιο πίσω. Ένα κομμάτι γάζα, μία γραβάτα, το κορδόνιο του παπούτσια μας, μία ζώνη λεπτή. Οτιδήποτε μπορείτε να κομμάτι ύφασμα. Οτιδήποτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δέσουμε. Το φήμωτρο είναι η πρώτη μας κίνηση. Ακόμα και αν το ζώο είναι σε κατάσταση που δεν φοβόμαστε να μας δαγκώσει. Μπορεί να μας δαγκώσει. Πάντα φήμωτρο. Το είπαμε. Πάμε. Λοιπόν. Πάμε υπερθερμία. Θα το δείξουμε και πιο μετά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να το κάνει. Μετά, όποιος θέλει να δοκιμάσει κάτι, μπορεί να έρθει. Λοιπόν. Υπερθερμία, έβαλα και τα εγκάβματα μαζί, είναι κάτι που το βλέπουμε εδώ στην Κρήτη. Συνήθως συμβαίνει γιατί κάποιος ξέχασε το σκυλί του μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι τραγικό, είναι πάρα πολύ άσχημο. Τι κάνουμε, τους πάμε το τζάμι. Πρώτο, έτσι, να μην το άφηνε μέσα, τους πάμε το τζάμι. Δεύτερον, το αίτιο θέλω να το αναγνωρίσουμε γιατί υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και υπερθερμία λόγω έλλειψης νερού. Υπάρχουν ζώα που δεν έχουν βρει νερό και γι' αυτό έχουν υπερθερμαθεί. Γιατί δεν σας δίνω συμπτώματα της υπερθερμίας? Γιατί τα συμπτώματα της υπερθερμίας είναι πολύ φλού και δεν θέλω να έχετε μια εικόνα στο μυαλό σας και να πείτε αυτό είναι υπερθερμία. Θέλω να αναγνωρίσετε την υπερθερμία από το αίτιό της. Δηλαδή, το αμάξι που έχει μέσα κλεισμένο αυτοκίνητο. Το σκυλί που δεν βρήκε νερό και διψάει. Καταβρέχουμε με δροσερό νερό. Όχι πάγο. Είναι ένα λάθος που έχει σκοτώσει πολλά σκυλιά σε υπερθερμία. Όχι πάγο. Ο πάγος κάνει δερματική υπερεμία, η οποία αυξάνει τη θερμοκρασία του ζώου. Όχι πάγο, δροσερό νερό. Εάν είναι έγκαυμα, αφήστε το δροσερό νερό με κομπρέσα πάνω και αλλάξτε την κάθε 20 λεπτά. Εδώ, πάντα φήμωτρο, εννοείται, και θέλω να μην μπείτε στον πειρασμό, σε οποιαδήποτε περίπτωση δείτε ένα έγκαυμα ή κάτι το οποίο έχει πειράξει το δέρμα, να κάνουμε κάτι από αυτά. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Δεν σπάμε φουσκάλες, δεν αφαιρούμε ιστούς, δεν βάζουμε αλυφές, δεν. Δεν το πειράζουμε. Όχι. Βάζουμε μία κομπρέσα βρεμένη δροσερή και μεταφέρουμε. Οκ. Αυτά θέλω να πω για την υπερθερμία, δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε στη δηλητηρίαση. Λοιπόν, φόλες. Η φόλα είναι μία λέξη την οποία την έρχεται στο λεξικό και σημαίνει γενικώς κάτι κακό. Καλό θα είναι να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι με τη δηλητηρίαση. Γιατί η δηλητηρίαση είναι δύο βασικά πράγματα, τα οποία θα αναλύσουμε και θα μάθετε απόψε να τα ξεχωρίζετε. Αυτή και μόνο η διαχώρηση των δύο βασικών δηλητηρίων που συναντάμε μπορεί να σώσει τη ζωή του ζώου. Και μόνο. Τι είναι λοιπόν δηλητηρίαση? Είναι ποντικό φάρμακο και φυτοφάρμακο. Τα δύο βασικά. Πώς θα τα ξεχωρίσετε? Στο ποντικό φάρμακο θα θυμάστε αίμα. Στο φυτοφάρμακο θα θυμάστε σπασμοί. Καταγράφουμε την προέλευση αν τη γνωρίζουμε. Γιατί πολλά από αυτά απορροφούνται και από το δέρμα. Ιδίως τα φυτοφάρμακα.
Και πήγε το ζώο και το έφαγε, αλλά το πάτησε κιόλας και εμείς του κάνουμε μετούς και αυτό συνεχίζει και απορροφάει από το πόδι του και γεια σας. Προέλευση, αν ξέρουμε την ουσία, αν ξέρουμε πόσο έφαγε, πότε, είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία που συλλέγουμε κατά την προσέγγιση μας. Okay. Κατάποση δερματογράφο, γιατί έχει σημασία. Και πάμε τώρα από τη συμπεριφορά του ζώου να καταλάβουμε τι από τα δύο είναι. Okay. Σας έχω βάλει κάποια πράγματα και ένα βελάκι μέσα στη μέση και δεν φαίνονται. Αντίθετα, από τη μια μεριά, από εδώ, είναι το ποντικό φάρμακο, από εκεί είναι το φυτοφάρμακο. Κατατονία. Κάτω, τέζα, καλή ώρα, πώς είναι ο Μπούκης, πού είναι ο Μπούκης. Όχι, είναι από εκεί κάτω. Κατατονία. Βλέπω ένα ζώο το οποίο είναι ημιλιπόθυμο. Σκέφτομαι, ποντικό φάρμακο, η παιδιέγερση είναι το φυτοφάρμακο. Τα δύο άκρα. Αιμορραγία, είπαμε, όταν δω αίμα είναι ποντικό φάρμακο. Σιελώρια, είναι φυτοφάρμακο. Σάλια, τρέχουν. Ωραία λέξη σιελώρια, κρατήστε. Εντυπωσιακή. Απάθεια. Πόνος, το φυτοφάρμακο. Απάθεια, πόνος. Αυτά είναι τα δύο άκρα μιας κλίμακας που δυστυχώς τα ζώα θα βρίσκονται ακριβώς ενδιάμεσα σε αυτή την κλίμακα. Μακάρι να είστε τυχεροί, βέβαια δεν όχι μακάρι, γιατί όταν θα τα δείτε δεν θα είναι καλό, να δείτε κάποια συμπτώματα που θα μπορέσουν να σας κάνουν να πείτε «Έχω δηλητηρίαση από ποντικό φάρμακο». Να είναι έτοιμος αυτός που θα την αντιμετωπίσει. Θα σας πούμε και παρακάτω πώς θα την αντιμετωπίζουμε. Όχι εμετό, όχι φήμωτρο. Αυτά είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που ξέρουμε. Όχι εμετό, όχι φήμωτρο. Θα πούμε γιατί όχι εμετό. Το όχι φήμωτρο το καταλαβαίνετε. Γιατί το ζώο που είναι σε τοξίκωση, και θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη αυτή τη στιγμή, η τοξίκωση, που σημαίνει έφαγα το δηλητήριο και έχει αρχίσει να είναι τοξικό μέσα μου. Το ζώο που είναι σε τοξίκωση υπάρχει περίπτωση πολύ πιθανά να κάνει εμετό. Είτε αίμα εμετό, είτε σάλια εμετό. Αυτός ο εμετός δεν θέλουμε να τον εφράξει το φήμωτρο, γιατί θα πάει μετά στους πνεύμονες και αντίωσες. Α, ψυχοπλακωτικά πράγματα. Θα σας πω αμέσως τώρα. Λοιπόν, πάμε στο ποντικό φάρμακο. Παρακαλώ. Θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε όλα αυτά. Είναι απορίες που έχουμε όλοι και θέλω να σας δώσω κάποιες πολύ ξεκάθαρες οδηγίες. Θα θυμάστε όμως ότι δεν είναι απόλυτα τα πράγματα. Υπάρχουν οι γκρι ζώνες που θα τις δούμε. Φυτοφάρμακο. Όργανο φωσφορικά. Έτσι θα γράφει πάνω η ταμπέλα. Αναστολή της ακετιλοχοντιλεστεράσης. Πάρα πολύ ωραία λέξη, ξεχάστε την. Χρειάζεται μόνο στα σώσω όταν δεν είναι σημειωτική. Τι βλέπω, σιελώρια, δακρύρια, μύση. Τι είναι μύση, έχει κλείσει η κόρη, είναι πολύ πολύ μικρή. Η κόρη είναι πάρα πολύ μικρή του ματιού. Τονικοί σπασμοί. Τι σημαίνει τονικό σπασμός, εγώ για να τον ξεχωρίζω τον κλονικό σπασμό μου όταν ήμουν φοιτήτρια έλεγα τόγγ. Αυτός είναι ο τονικός σπασμός. Τόγγ. Έμεινα. Ο κλονικός σπασμός είναι άλλο πράγμα. Παίρνω τον γιατρό μου. Γιατρέ, έχω ένα ζώο με τονικούς σπασμούς. Τάγκ, κάθεται εκεί το πόδι. Γιατρέ, έχω ένα ζώο με κλονικούς σπασμούς. Άλλο πράγμα οι κλονικοί σπασμοί. Εκεί βάζουμε και την επιληψία μέσα, εκεί βάζουμε άλλα πράγματα. Άλλα φάρμακα, άλλα. Ασθματική αναπνοή. Τι είναι η ασθματική αναπνοή? Είναι η αναπνοή που ακούγεται. Αν έχετε κάποιον ασθματικό, δεν σας το εύχομαι στην οικογένεια, ο οποίος έχει περάσει μια ασθματική κρίση, σφυράει. Σαν να έχει καταπιεί κάτι ή μια σφυρίχτρα. Η ασματική αναπνοή είναι ένα στοιχείο που μπορούμε να τα ακούσουμε κάποια στιγμή. Μην τα ψάχνετε όλα αυτά σε ένα ζώο. Μπορεί να δείτε μόνο ένα. Αλλά έχετε τα υπόψη σας για να μπορέσετε να αρχίσετε να ξεχωρίζετε. Πρόκληση εμετού. Εγώ σας δίνω έναν τρόπο να προκαλέσετε εμετό, ο οποίος είναι σχετικά ασφαλής. Αλλά δείτε τι λέει όμως. Μόνο πριν την εμφάνιση της τοξίκωσης. Όταν δείτε ότι το έφαγε, μόνο εκεί προκαλούμε εμετό. Το ζώο μας είναι υγιέστατο, δεν θα πάθει τίποτα που θα του χώσουμε ένα μπουκάλι νερό μαλάτι στο στόμα, θα μπορέσει να κάνει γκουκ γκουκ, να το φτύσει και να κάνει εμετό. Εάν δούμε την τοξίκωση, αν υποψιαζόμαστε ότι τη βλέπουμε γιατί έχουμε σιελώρια, δεν προκαλούμε εμετό. Δεν προκαλούμε εμετό γιατί το ζώο εκείνη τη στιγμή κινδυνεύει, δεν θα αντιδράσει σωστά και θα πάθει ιδρώφηση. Οπότε δεν θέλω να έχετε τον εμετό στο μυαλό σας. Τον έχουμε για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά θα πιάσουν την ώρα που το τρώνε. Τα σκυλιά δεν τα πιάνουμε συνήθως την ώρα που το τρώνε. Τα πιάνουμε στην ώρα της τοξίκωσης. Ενεργός άνθρακας. Πάρα πολύ ωραίος. Θα κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να τον βρίσκουμε και στα φαρμακεία μας. Μόνο όταν είναι λιγότερο από μία ώρα. Μόνο όταν δεν έχουμε συμπτώματα τοξίκωσης. Πάλι ο ενεργός άνθρακας είναι χρήσιμος μόνο όταν θα προλάβουμε κάτι.
όταν θα δούμε την τοξίκωση, δεν κάνει τίποτα ενεργός άνθρακας. Μην χάσετε χρόνο να προσπαθήσετε αυτά. Χάνετε χρόνο που δεν θα βοηθήσει. Η αντιμετώπιση του φυτοφάρμακου είναι η ατροπίνη. Η ατροπίνη, γράφω πόσο, 1 ml στο μυρό στη γάτα, 2 με 3 ml στο σκύλο. Αλλά αυτό το IVIMSC που γράφω από κάτω έχει σημασία. Τι σημαίνει? Πότε είναι, ποια είναι η πιο επιθυμητή οδός, η πιο αποτελεσματική οδός της ατροπίνης? IV σημαίνει intravenous, ενδοφλέβια. Το προτιμούμε. IM σημαίνει ενδομυϊκά. Μια μεγάλη μυϊκή μάζα, έχετε την αυτοπεποίθηση, έχετε την εμπειρία, το κάνετε. SC είναι subcutaneous, υποδόρια. Δεν πέτυχα ούτε μη, ούτε φλέβα, ούτε τίποτα, αλλά είχα μια ατροπίνη, την έκανα κάτω από το δέρμα, γιατί είναι 4 ώρα και δεν θα ξυπνήσει κανείς να με βοηθήσει. Εκεί είναι που λέμε ότι ίσως να είναι προτιμότερο να το πάρω, να το πάω στον κτηνίατρο να μου την κάνει ενδοφλέβια, παρά να παλέψω να την κάνω ενδομυϊκά ή υποδόρια. Γιατί εκεί δεν θα δράσει ίσως και θα χάσω πολύτιμο χρόνο. Τώρα, πριν. Ή πάμε παρακάτω. Πάλι το μπλε βελάκι το βλέπετε από κάτω που λέει άμεση επικοινωνία με τον κτηνίατρο. Ας πούμε και το ποντικό φάρμακο και μετά θα σας πω τι. Ποντικό φάρμακο, βαρφαρίνες, αναστολή της βιταμίνης Κ, πιο εύκολο όνομα, το θυμόμαστε. Τι κάνουνε? Πάρα πολύ ύπουλη δηλητηρίαση, γιατί όταν θα τη δείτε μπορεί να έχουν περάσει και 3 μέρες από όταν την έφαγε το ζώο. Όταν θα δείτε τα συμπτώματα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο την αντιμετώπιση τη φαρμακευτική. Δεν χάνουμε χρόνο σε τίποτα. Το βουτάμε και τρέχουμε. Δεν κάνουμε εμείς τη βιταμίνη Κ γιατί. Γιατί το ζώο το οποίο έχει πάρει βαρφαρίνη και έχει έλλειψη βιταμίνης Κ, αιμορραγεί και δεν μπορεί να σταματήσει τις αιμορραγίες του. Ακόμα και μία βελόνα την οποία θα τρυπήσουμε εμείς, εάν δεν γίνει με πολύ προσοχή και πολύ λεπτή βελόνα, μπορεί να δημιουργήσει αιμορραγία την οποία θα το σκοτώσει. Οπότε δεν συνιστώ να έχετε μία βιταμίνη Κ μαζί σας. Γιατί η χορήγησή της μπορεί να είναι αυτή που θα σκοτώσει το ζώο. Και είπαμε, κρατάμε στο μυαλό μας τι σκοτώνει το ζώο. Η αντιμετώπιση πρέπει να γίνει για συνεχόμενα και καθημερινά. Δίνουμε φυτομεταδόνη, η οποία είναι η βιταμίνη Κ η συνθετική. Στην ποσότητα που δίνω, υποδόρια, δεν τολμάω καν να τρυπήσω φλέβα, γιατί άμα την τρυπήσω δεν ξανάκλεισε. Υποδόρια με τη βελόνα που κάνουμε τις ινσουλίνες, τη μικρή-μικρή. Σιγά-σιγά και με υπομονή, καθημερινά για μια εβδομάδα. Μήπως καταφέρουμε και αντιμετωπίσουμε. Είναι αντιμετωπίσιμο, αλλά είναι πάρα πολύ ύπουλο. Όταν θα δούμε τα συμπτώματα, δεν χάνουμε χρόνο. Ούτε σε εμετούς, ούτε σε ενεργούς άνθρακες, ούτε σε τέτοια. Νομίζω ότι σας απάντησα γιατί δεν κάνουμε εμετό. Έτσι δεν είναι? Ορίστε. Οι πετέχειες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίες λέξεις. Η πετέχεια είναι η στικτή δερματική αιμορραγία που γράφει δίπλα. Είναι μικρά μοβ στίγματα που θα δείτε στην κοιλιά στο σημείο που δεν έχει δέρμα του σκύλου. Ναι, μοβ στίγματα. Σαν μικρές. Ναι, στικτές αιμορραγίες είναι. Τι μας δείχνει? Ότι η πήξη δεν λειτουργεί πια. Το ζώο έχει αρχίσει να έχει αυτή την αιμορραγία που φοβόμαστε παντού. Ξάπλωσε, πιέστηκε λίγο το δέρμα του, αιμορραγεί. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Η ειρηνοραγία είναι, επειδή η μύτη είναι ένα σημείο το οποίο έχει πάρα πολλές επιφανειακές φλέβες, πολύ συχνά θα δούμε την αιμορραγία να είναι από τη μύτη. Μπορεί να μην τη δούμε όμως από εκεί. Μπορεί να μην δείτε κανένα από τα συμπτώματα αυτά και να δείτε μόνο οχρούς λευκούς βλενογόνους. Γιατί το αίμα του έχει αρχίσει και ρέει μέσα στην κοιλιά και μαζεύεται και έχει αρχίσει και κάνει ανεμία το ζώο και δεν βλέπουμε πού φεύγει το αίμα. Τα συμπτώματα αυτά είναι ενδεικτικά. Μπορεί να τα δείτε, μπορεί και όχι. Θα σας δείξω στο τέλος ένα παράδειγμα και θα μου πείτε πώς από αυτά βλέπετε. Και αυτό αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Αλλά θέλω όμως να έχετε στο μυαλό σας κάποια πράγματα να μπορείτε να ξεχωρίσετε αυτούς τους δύο βασικούς δολοφόνους. Κάθε slide, σε αυτά τα παραδείγματα που σας έχω δώσει, γράφει από κάτω άμεση επικοινωνία με τον κτηνίατρο. Μιλήστε με τον κτηνίατρο. Δεν θέλω να σας πω πολλά για τον κτηνίατρο, θα σας πω όμως δύο κουβέντες που είναι η δικιά μου συμβουλή. Βρείτε ένα κτηνίατρο. Έναν. Έναν από αυτούς που έχουμε, ένας από αυτούς που τελειώσαν τώρα, βρείτε έναν κτηνίατρο. Δώστε του το 100% της εμπιστοσύνης σας. Είτε πιστεύετε ότι το αξίζει είτε όχι. Αμύψτε τον για αυτό που θα κάνει. Και επικοινωνήστε μαζί του σωστά. Θα τον κερδίσετε με την πρώτη-δεύτερη φορά που θα του πείτε «Έχω τονικό σπασμό, έχω ρινοραγία, υποψιάζομαι ποντικό φάρμακο» και όχι «Έχω ένα σκυλί με φόλα». Υποψιάζομαι ποντικό φάρμακο γιατί νομίζω ότι βλέπω πετέχειες, γιατί είναι άσπρα τα ούλα του, γιατί είναι κατατονικό. Στο φέρνω.
Βάλτε το τηλέφωνό του στο τηλέφωνό σας και πάρτε τον όταν πραγματικά είστε σίγουροι ότι έχετε κάτι επίγον. Και θα είναι Σάββατο μεσημέρι στο πάρτι των γενεθλίων της κόρης του και θα σας σηκώσει το τηλέφωνο. Γιατί θα έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη του, γιατί εσείς πρώτος θα έχετε δώσει τη δικιά σας. Τον χρειάζεστε τον κτηνίατρο. Στα Χανιά έχουμε πολύ καλούς κτηνίατρους. Στα Χανιά έχουμε 1-2 από τους καλύτερους κτηνίατρους στην Ελλάδα. Στα Χανιά είναι και ο κτηνίατρος που όταν το γνώρισα αποφάσισα να γίνω κτηνίατρος. Αν δεν σας κάνουν αυτοί 4 παιδιά χανιώτικα αποφοιτήσανε φέτος, θα κατέβουνε. Έχει κατέβει άλλος ένας Θεσσαλονικιός, τώρα έχει πιάσει δουλειά. Έχει έρθει ένας στρατιωτικός κτηνίατρος. Βρείτε ένα κτηνίατρο. Δώστε την εμπιστοσύνη και κερδίστε τη δικιά του. Γιατί μετά τη σταθεροποίηση έρχεται αυτός. Φτάνει η διαφήμιση, πάμε παρακάτω. Δύσπνοια! Δύσπνοια! Δεν ξέρουμε τι την προκάλεσε. Πώς θα την αναγνωρίσουμε? Τι είναι δύσπνοια? Δύσπνοια είναι η αναπνοή που έχει αυξημένο ρυθμό, βάθος, προσπάθεια ή ήχο. Ο σκύλος έχει το... Γεια σου ήρθες. Τι είναι αυτό? Είναι ταχύπνια χωρίς αυξημένο βάθος όμως. Δεν είναι... Διαφορά. Την ξεχωρίζουμε. Προσπάθεια. Πώς βλέπω την αυξημένη προσπάθεια αναπνοής? Συμμετέχει και η κοιλιά. Όλοι μας αναπνέουμε από το θώρακα, το ίδιο και τα σκυλιά. Όταν αυξάνει την προσπάθεια, μπαίνει και η κοιλιά μέσα στην αναπνοή. Θα δείτε την κοιλιά να πηγαίνει, έρχεται. Αυξημένη προσπάθεια, όπα, γιατρέ, έχω δυσπνοία. Μπλε γλώσσα. Ελπίζω να μην τη δείτε, είναι πολύ προχωρημένη η δυσπνοία. Αλλά στην μπλε γλώσσα έχουν σταματήσει τα υπόλοιπα. Και εκεί είμαστε στα πολλά ζόρια. Θα μιλήσουμε για αυτό. Ορθοπνοϊκή στάση. Τι ωραία φράση. Παίρνω τον γιατρό και του λέω: έχω ένα ζώσιο ορθοπνοϊκή στάση, τον έχει σκλαβώσει για πάντα. Λοιπόν, τι είναι η ορθοπνοϊκή στάση? Είναι μία στάση την οποία παίρνει ένα ζώο. Πού είναι ο μπούκης μας? Παίρνει ένα ζώο γιατί ζορίζεται. Δεν φτάνει ο αέρας και πρέπει να κάνει κάτι. Και τι κάνει? Στέκεται με ανοιχτούς τους αγκώνες για να μην πιέζει. Ο σκύλος είναι κανονικά έτσι. Έχει ανοίξει τους αγκώνες, έχει τεντώσει το λαιμό, έχει τεντώσει και τη ράχη για να μπει ο αέρας. Και κάθεται έτσι. Δεν είναι από τη χαρά του, δεν είναι γιατί δοκιμάζει γιόγκα, είναι γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να πάρω αέρα και δεν παίρνω. Ορθοπνοϊκή στάση. Συμμετέχει και η κοιλιά στην αναπνοή στην ορθοπνοϊκή στάση. Μπορείτε να το δείτε πάρα πολύ καλά γιατί είναι έτσι. Και έχει και μία έκφραση που θα σας δημιουργήσει πανικό. Λοιπόν, η γάτα. Πώς θα έχει δυσπνοία η γάτα? Όταν έχει ανοιχτό το στόμα. Ούτε ορθοπνοϊκές στάσεις, ούτε μπλε γλώσσες, τίποτα, τίποτα. Όταν δείτε γάτα με ανοιχτό το στόμα, έχει δυσπνοία. Απλά πράγματα. Για εσάς που έχετε γάτες. Οι γάτες είναι πάρα πολύ απλές. Σε ένα slide τις τελειώνουμε τις γάτες. Ανοιχτό στόμα, η γάτα έχει δυσπνοία. Γιατρέ, η γάτα έχει δυσπνοία. Γιατί είναι ανοιχτό το στόμα της. Τελειώσαμε με τις γάτες. Η γάτα που έχει ανοιχτό το στόμα έχει και δυσπνοία εκείνη τη στιγμή. Από την υπερθερμία. Δεν το ανοίγει το στόμα της η γάτα. Προσέξτε το. Τώρα που σας το είπα θα το προσέξετε. Δεν θα δείτε γάτα με ανοιχτό το στόμα εύκολα. Λοιπόν, τι κάνω? Στερνική κατάκληση. Την ρίξαμε τη στερνική. Μπρούμητα. Στερνική κατάκληση. Μειώνω το στρες, βάζω το ζώο σε δροσιά και πάω σε μετακίνηση. Το δυσπνοϊκό ζώο είναι συνήθως σταθεροποιημένο. Δεν χρειάζεται να του κάνω πολλά. Θέλω να το προστατέψω από την επιδείνωση. Είναι συνήθως σταθεροποιημένο όμως. Αλλά δεν μπορώ να τα αφήσω, γιατί η δύσπνοια τσακ γυρνάει κατευθείαν στην αποσταθεροποίηση σε χρόνο ντετέ. Περιγράφω στον κτηνίατρο ό,τι σημαντική λεπτομέρεια ξέρω. Το βρήκα στη ζέστη. Έχει ορθοπνοϊκή στάση, δεν έχει ακόμα. Έχει ορθοπνοϊκή στάση και η γλώσσα είναι μπλε και χάνεται. Θα περιγράφω στο γιατρό για να είναι προετοιμασμένος. Ακούω ήχο στην αναπνοή του. Δεν ακούω ήχο στην αναπνοή του. Έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Σοκ. Λοιπόν, η δύσπνοια ήταν το ένα θεωρητικό που ήθελα να μιλήσω και αυτό είναι το δεύτερο θεωρητικό που θέλω να σας μιλήσω. Το σοκ είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά, αλλά θέλω να καταλάβετε την επιστημονική της έννοια. Είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου στα ζώα. Και στον άνθρωπο, αλλά δεν θέλω να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, μου για τα ζώα. Αυτό σκοτώνει τα ζώα. Τι το προκαλεί? Όλα τα προηγούμενα που μιλήσαμε. Τι είναι σοκ? Το σοκ είναι απλό. Δεν φτάνει το οξυγόνο που πάει στον εγκέφαλο. Άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν φτάνει το οξυγόνο που πάει στον εγκέφαλο, τρεχάτε να σωθούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το σοκ έχει δύο στάδια. Το στάδιο το ανατρέψιμο και το μη αναστρέψιμο. Άμα φύγουμε από το αναστρέψιμο και περάσουμε στο μη αναστρέψιμο, δεν υπάρχει επιστροφή. Το χάσαμε το ζώο. Τι δεν φτάνει? Δεν φτάνει ο αέρας ή το αίμα ή η καρδιά. Πότε δεν φτάνει ο αέρας? Δύσπνοια, το βλέπουμε.
Πότε δεν φτάνει το αίμα αιμορραγία. Μας έχει φύγει το πολύ το αίμα και δεν φτάνει αυτό που φτάνει μέχρι εκεί πάνω. Πότε δεν φτάνει η καρδιά, σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό είναι ο νούμερο ένα θάνατος συνήθως και στους ανθρώπους. Η καρδιά δεν τρομπάρει αρκετό αίμα να φτάνει αρκετά γρήγορα στον εγκέφαλο να φτάσει στο οξυγόνο. Τρία παραδείγματα, τρία συμπτώματα που μπορεί να δείτε, αλλά μπορεί και να μην δείτε. Σας εύχομαι να τα δείτε γιατί σημαίνει ότι είναι αναθρέψιμο το σοκ. Ταχυκαρδία, οχρότητα και ταχύπνια. Προσέξτε την ταχύπνια. Γρήγορα, με βάθος. Ταχύπνια. Γρήγορη αναπνοή. Ελπίζουμε. Είναι γκρίζα η ζώνη. Δεν θέλω να σας δώσω κάθε τους κανόνες με το σοκ. Το σοκ όμως είναι, θέλω να θυμάστε, ο δολοφόνος. Όταν είμαστε σε κατάσταση σοκ σημαίνει ότι η σταθεροποίησή μας έχει αποτύχει. Δεν είμαστε σε σταθεροποίηση. Δεν έχουμε χρόνο. Είμαστε στο θάνατο. Και τρέχουμε. Μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε το αίτιο, μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε όμως, ο θάνατος μας χτυπάει την πόρτα. Και θέλω να το ξέρετε. Τι κάνουμε, να σηκώνουμε το πίσω μέρος του σώματος του ζώου. Ό,τι αίμα υπάρχει να τρέξει προς τα μπρος. Έτσι. Και ας εμποδίζουμε λίγο την αναπνοή. Ψηλότερα από την καρδιά, κρατάμε το ζώο ζεστό, γιατί το ψύχος είναι ο εχθρός μας εδώ. Και εκεί μεταφέρουμε γρήγορα στο γιατρό. Μήπως προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε πολύ συχνά. Αλλά μήπως προλάβουμε. Θέλω να το αναγνωρίζετε το σοκ. Θέλω να το ξέρετε κι ας είναι κάτι κακό, κι ας είναι αυτό που δεν θέλουμε. Γιατί είναι το σημάδι ότι η σταθεροποίησή σας δεν πέτυχε. Όχι γιατί δεν κάνατε ό,τι έπρεπε να κάνετε, αλλά γιατί δεν θα πετύχαινε. Δεν βάζω φήμωτρο στο σοκ. Το ζώο με σοκ δεν είναι όρθιο. Είναι κάτω. Όλοι του οι μηχανισμοί προσπαθούν να κρατήσουν το οξυγόνο στον εγκέφαλο όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί όταν σταματήσει να πηγαίνει το αρκετό οξυγόνο στον εγκέφαλο, ο θάνατος έχει έρθει στην πόρτα. Κρατήστε το σαν θεωρητικό. Είναι μακάβριο λίγο, αλλά θέλω να το ξέρετε. Είναι αυτό που θα σας δείξω στην αυτοπεποίθηση. Εντάξει, δεν είμαι σε σοκ ακόμα. Είμαι στη σταθεροποίηση. Πάμε. Και πάμε, νομίζω, στα γατάκια. Γάτες. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για σκύλους. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε και ό,τι είπαμε μέχρι τώρα. Δεν ισχύει για τις γάτες. Ό,τι είπαμε μέχρι τώρα δεν ισχύει για τις γάτες. Οι γάτες έχουν 7 ζωές. Πραγματικά 7 ζωές όμως. 7 μετρημένες, μπορεί και 9 κάποιες τυχερές. Και 13. Η γάτα δεν είναι σκύλος και δεν ισχύει τίποτα από αυτά που είπαμε για τη γάτα. Έτσι. Όταν η γάτα φαίνεται άρρωστη, είναι πάρα πολύ άρρωστη. Είναι πάρα πολύ άρρωστη. Δεν υπάρχει γατούλα, έχει ένα κρυολογηματάκι. Όταν φαίνεται άρρωστη η γάτα, είναι άρρωστη. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Okay. Τι έχει η γάτα? Έχει μία απότομη ανάνυψη, σπασμωδική και πολύ συχνά προθανάτια. Τώρα, εγώ επειδή δεν θεωρώ τίποτα τυχαίο, σήμερα το πρωί με πήρανε τηλέφωνο η Δέσποινα, καλή της ώρα, και μου λέει: «Δεν πας στον κήπο γιατί μου είπαν ότι είναι ένα γατί και είναι χτυπημένο, δεν είναι καλά. Πήγαινε». Είχα το κινητό μαζί μου και τράβηξα ένα βίντεο. Θα σας κάνω ένα τεστάκι στο τέλος, να μου πείτε τι βλέπετε από αυτό το βίντεο. Αλλά εκεί είναι τα πάντα για τις γάτες. Και επειδή είναι σπάνιο να δούμε γάτα σε δύσκολη κατάσταση, κι ας είναι λίγο μακάβριο, δεν είναι πολύ, θέλω να το δούμε, να μου πείτε, θα σας κάνω ένα τεστ στο τέλος. Αυτό θα το συζητήσουμε στο τέλος. Πότε υπάρχει πρόβλημα? Απλοί κανόνες. Πρόβλημα στη γάτα υπάρχει όταν μπορείτε να δείτε τα εξής. Την αναπνοή της γάτας. Όταν μπορείτε να δείτε την αναπνοή της γάτας καθαρά, υπάρχει πρόβλημα. Το πόνο της γάτας. Εάν η γάτα σας εκφράζει πόνο, υπάρχει πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ ο πόνος. Η γάτα εκφράζει τον πόνο των πεθαίνω. Όλους τους προηγούμενους δεν θα τους δείτε καθόλου. Είναι φυσιολογική η γάτα. Δυσφορία. Άμα δείτε γάτα να εκφράζει δυσφορία. Δεν μπορώ να ορίσω, δεν αυτό. Δυσφορία είναι πολύ δυσφορία. Άμα δείτε τη γάτα τη γλώσσα. Τη γλώσσα τη γάτα. Άμα δείτε τη γλώσσα τη γάτα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν φαίνεται η γλώσσα τη γάτα. Την κρύβουμε πάντα. Okay. Την κοιλιά τη γάτα. Εάν η γάτα κάθεται κάπως όπως μπορείτε να δείτε την κοιλιά της, δεν μιλάμε για τη γάτα του σπιτιού που κοιμάται και έχει γυρίσει για να τη χαϊδέψετε, τη γάτα που βλέπετε στον δρόμο και βλέπετε την κοιλιά της, υποψιαστείτε πρόβλημα. Δεν φαίνεται η κοιλιά της γάτας όταν είναι καλά. Όταν έχει κάτι κάπως όμως και φαίνεται η κοιλιά, έχουμε πρόβλημα. Πώς την κρατούμε τη γάτα? Δεν ισχύουν αυτά που δείξαμε στον όμορφο τον μπούκι μας. Τη γάτα την κάνουμε ένα μπουρίτο. Παίρνουμε την πετσέτα και την τυλίγουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Και το κεφάλι και τα μάτια. Εκτός αν έχουμε δυσπνία. Όλοι. Πακέτο. Και τρεις πετσέτες και τέσσερις. Ναι. Η γάτα δεν δαγκώνει. Η γάτα έχει 4 εξαιρετικά ποδαράκια που θα σας φάνε και τα 4. Και θα πιάσετε τα 2 και μετά θα σας δαγκώσει το χέρι που κρατάει τα 2 ποδαράκια. Η γάτα είναι ναι. Την τυλίγουμε. Αφήνουμε το κεφάλι απ' έξω αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να το αφήσουμε. Αλλιώς την τυλίγουμε.
Δεν πάμε ποτέ την καταστροφτινίατρο αν δεν είναι σε ένα κουτί κλουβί, πετσέτα κάτι. 99, να μην σας πω 100%, θα βρείτε ένα σκύλο στον κτηνίατρο. Γάτα σε στρες. Με σκύλο στον κτηνίατρο, το χάσαμε το παιχνίδι και χάσαμε και τη γάτα συνήθως. Πάντα θα την έχουμε πακεταρισμένη με κάποιο τρόπο. Πάντα. Πετσετούλα, μπουφανάκι, κουτί, δεν ξέρω τι, τυλιγμένη τη γάτα, να μην μπορεί να φύγει. Αυτό που είπαμε το βάζω το τελευταίο γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση με το δάγκωμα της γάτας. Η γάτα δεν δαγκώνει. Η γάτα γρατζουνάει. Αλλά γρατζουνάει όμως άσχημα και επικίνδυνα. Και άνθρωποι έχουν χάσει δάχτυλα από μια γρατζουνιά γάτας. Γιατί έχουν πάει στο γιατρό τους και δεν έχουν πει με γρατζούνισε γάτα. Λένε κοίτα εδώ τι έπαθα. Και ο γιατρός κάνει αυτά που κάνει στη συνήθη πληγή. Που δεν ισχύουν για την πληγή της γάτας. Γιατί η γάτα έχει μικρόβια. Η μπαρτονέλα που αναφέρω εκεί είναι ένα γνωστό μικρόβιο στον ήχη της γάτας, η οποία τι κάνει, κάνει τάκ μία, στην έχει βάλει βαθιά την μπαρτονέλα, έχει κλείσει η πληγούλα η μικρή και κάθεται μέσα το μικρόβιο και σε στάνει μέχρι στη ψεμία. Πυρετού, τραβάτε, πόνος, νέκρωση έχουμε καθηγήτρια στην Πανεπιστημιακή Κλινική, η οποία έχει νεκρωμένο δάκτυλο από γρατζουνιά γάτας. Η γρατζουνιά της γάτας είναι επικίνδυνη. Δεν την αφήνουμε έτσι και δεν πάμε στο γιατρό μετά από 3-4 μέρες που πονάει το δάκτυλο γιατί θα πονάει να πούμε χτύπησα. Όχι. Γρατζουνιά γάτας, γιατρέ. Γρατζουνιά γάτας. Το σκυλί δεν μπαίνει τόσο βαθιά. Α, ναι, και η γάτα το σκύλο δεν το συζητώ. Ναι. Και η γάτα το σκύλο, ναι. Ναι. Αυτά θέλω να σας πω για τις γάτες. Θέλω να μου πείτε ερωτήσεις τώρα, ναι. Η γάτα κρύβει τη γλώσσα της. Δηλαδή δεν εμφανίζει ανοιχτό το στόμα της παρά μόνο όταν ζορίζεται. Οπότε, δεν είναι καλό αυτό, είναι πρόβλημα. Οτιδήποτε, από το να έχει ένα παπύλωμα κάτω από τη γλώσσα της που την εμποδίζει να βάλει τη γλώσσα μέσα στο στόμα, μέχρι το να έχει νέκρωση, το να έχει την ουλίτιδα σωματίτιδα της γάτας που λέμε, η οποία είναι πολύ επίπονη, αλλά όταν είναι η γλώσσα της έξω, δεν μπορούμε να την ταΐσουμε ή να την ποτίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ότι θα έχει φυσιολογική κατάποση. Άρα, κανόνας, γλώσσα, γάτα, τη βλέπω, δεν είναι καλά η γάτα. Υποψιάζομαι, την πάω στο γιατρό. Είδα τι ωραίες είναι οι γάτες. Εκεί θέλω λίγο να χρησιμοποιήσετε την κρίση σας. Είναι η δικιά μου γάτα, είναι καλά, την ξέρω, την παρακολουθώ, τη βλέπω κάθε μέρα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, θα μου δείξει και την κοιλιά της. Θα δω και άλλα πράγματα, ναι. Λέω για τη γάτα την οποία δεν την ξέρω ή για την ξαφνική διαφορά. Δηλαδή η γλώσσα είναι πάντα μέσα και σήμερα το πρωί είναι έξω. Και είναι γάτα. Δεν αποφάσισε ξαφνικά να με κοροϊδέψει. Κάτι δεν πάει καλά. Οι γάτες είναι πολύ κρυφά ζώα. Δεν μπορώ να δω το πρόβλημα εύκολα. Δεν μπορώ να το δω. Θα δείτε ότι και αυτό που θα δούμε δεν θα μας δείχνει εύκολα το πρόβλημα. Αλλά θέλω να μου πείτε ερωτήσεις σε αυτά που είπαμε. Πες μου. Όχι, αυτό είναι η παρεξηγημένη λέξη που χρησιμοποιούμε για το σοκ. Προτίμησε να χρησιμοποιήσει τη λέξη στρες. Το σοκ είναι μια κατάσταση, θα θυμάσαι πάντα, που το οξυγόνο που φτάνει στον εγκέφαλο δεν φτάνει. Το να τρομάξω θα με κάνει κάπως, αλλά δεν έχει χαλάσει τίποτα την κυκλοφορία και την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλό μου. Δεν είναι θανατηφόρο. Okay. Απλά τη λέξη σοκ τη χρησιμοποιούμε γιατί σοκ και δέος, σοκ κλπ. Και τη χρησιμοποιούμε εσφαλμένα. Αχ. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα, αλλά ένα από τα πράγματα που μειώνει πάρα πολύ τη ζωή του σκύλου είναι αν είναι δεσποζόμενο ή όχι. Τα αδέσποτα ζώα ζουν 3-4 χρόνια. Και θα το αφήσω εκεί, δεν θα σας πω κάτι άλλο. Έχω έναν κύριο εδώ που ντονε, κάπου στο βάθος, τον βλέπω, που ντονε, Στέλια, πού είσαι, α, δεν είναι εδώ, ο οποίος εφθανάτωσε το ζώο του στα 23. Πηγαίναμε για το ρεκόρ Γκίνες, αλλά δεν το καταφέραμε. Είναι 26. Ναι. Εγώ λέω ένα μέσον όρο για να ευαισθητοποιήσω. Εγώ όποτε με ρωτάνε, έχω επιλέξει επαγγελματικά να λέω αυτό. Γιατί έχουν τεράστιους κινδύνους. Ναι, ναι, ναι. Κινδύνους είτε μολυσματικούς, είτε τραυματισμικούς, είτε οτιδήποτε.
κάποια που έχουν ζήσει καλά. Λοιπόν, και... Α, συγγνώμη, δεν ήταν δίκιο. Ναι, κάτσε να είμαι στο μικρόφωνο γιατί δεν μας ακούνε αυτοί που... Μοτράκι και προσπάθεια. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο, ναι. Αυτό που θα σου πω δεν είναι κανόνας, αλλά θα το χρησιμοποιήσω γιατί θα σου ενισχύσει την αυτοπεποίθηση. Όταν χτύπα ξύλο βρεθεί σε μια επίγουσα κατάσταση, ο ψυχισμός του ζώου μεταβάλλεται. Ξεχνάει τον πραγματικό του χαρακτήρα και σε αυτό μας βολεύει, γιατί ξεχνάει και τον χαρακτήρα του τον επιθετικό. Εκεί είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρω την ελληνική λέξη, αλλά η αγγλική είναι compromise. Δηλαδή, βάλομαι. Και αυτό το βάλομαι αλλάζει πολύ τον ψυχισμό. Μπορεί να τον κάνει απρόβλεπτο, αλλά ταυτόχρονα το πολύ επιθετικό σκύλο τον ρίχνει. Εγώ είμαι κάθετη όχι. Κάθετη όχι, γιατί το ηρεμιστικό μας φέρνει ένα τέτοιο βήμα πιο κοντά στο σώμα. Δηλαδή, τι κάνει το ηρεμιστικό, ρίχνει. Αλλά το ηρεμιστικό δεν ξέρει να ρίξει μόνο τη μυϊκή δύναμη, ρίχνει και την καρδιακή παροχή, ρίχνει και την αναπνοή, ρίχνει και την αρτηριακή πίεση και τα ρίχνει όλα. Ορίστε. Ένα, αυτό θα θυμάστε. Βήμα αυτό, αν το σοκ ήταν εκεί και ήμασταν εδώ, έχουμε έρθει ένα βήμα πιο κοντά. Δεν το ρισκάρουμε. Το μόνο που θα βοηθήσει στο φόβο είναι η γνώση. Να ξέρω κάποια πράγματα, να πιάσουμε τον μπουκί, τώρα βέβαια έχει κοιμηθεί, να του κάνουμε μια συγκράτηση, να του βάλουμε ένα φήμωτρο, να βάλουμε ένα φήμωτρο στο σκυλί μας στο σπίτι ή σε ένα σκυλί που είναι ήρεμο, να το δοκιμάσουμε, να το ξέρουμε την άλλη φορά. Μόνο αυτό. Η γνώση θα μας δώσει λίγο αυτοπεποίθηση και μετά η πράξη θα μας δώσει λίγο ακόμα αυτοπεποίθηση να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση. Όλους μας έχουν δαγκώσει και εμάς παραπάνω. Και εγώ έχω βάλει τα χέρια μου και έχω πιάσει σκυλί πριν το φημώσω, γιατί ήταν μέσα στη μέση της Εγνατίας της Θεσσαλονίκης και γύρισε να με δαγκώσει, αλλά είχε δαγκώσει κι άλλους τρεις πριν. Και το πιάσα και ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή θα με δαγκώσει. Αλλά ξέρω ότι ο κίνδυνος από το αυτοκίνητο που έρχεται είναι πιο μεγάλος και θα υποστώ τη δαγκωνιά και θα βάλω μετά το φήμωτρο. Στην κρίση μας, δεν μπορώ να σας πω πιάστε το πρώτα και μην βάλετε φήμωτρο, γιατί θα έρθετε αύριο να μου πείτε τι μας είπες, με δάγκωσε, με έκανε, πήγα στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Αλλά η κρίση σας και η αυτοπεποίθησή σας και η γνώση σας και αυτά που πήρατε σήμερα και παίρνετε κάθε μέρα θα σας βοηθήσουν να δράσετε σωστά. Σιγά σιγά. Και κάθε φορά. Όχι, όχι. Το υγιές ζώο και γι' αυτό και ο γιατρός που θα σας δώσει το ερευνητικό θα του κάνει μια εξέταση του ζώου και θα πει ότι είναι ok να δοθεί, είναι ασφαλές στις περιπτώσεις υγείας. Εάν όμως έχει καρδιακά προβλήματα. Πού τα ξεδέψει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω, αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, είναι να δούμε το. Α, ναι, πείτε μου. Για την υπερθερμία. Mm-hmm. Πώς θα καταλάβουμε αν υπάρχει. Μπράβο, υπάρχει. Βεβαίως. Στην υπερθερμία δεν θέλω να έχετε στο μυαλό σας συμπτώματα. Διότι τα συμπτώματα είναι πολύ ασαφή στην υπερθερμία. Άλλο ζώο πέφτει κάτω, άλλο ζώο είναι, έχει δύσμια, άλλο ζώο. Είναι πολύ ασαφή τα συμπτώματα. Θέλω να την αναγνωρίζετε από το αίτιο. Δηλαδή, 9 στις 10 φορές είναι κλεισμένο στο αυτοκίνητο, 1 στις 10 φορές δεν έχει βρει αρκετό νερό, είναι παγιδευμένο κάπου στον ήλιο. Κλεισμένο σε ένα μπαλκόνι χωρίς νερό και από το αίτιο υποψιάζεστε υπερθερμία. Εκεί το καταβρέχουμε με δροσερό νερό και του δίνουμε να πιει βέβαια.
Βέβαια, το υπερθερμικό που βρίσκεται στο αυτοκίνητο δεν θα θέλει να πιει και δεν θα το πιέσουμε. Αλλά δεν πειράζει. Την υπερθερμία την αναγνωρίζω από το αίτιο, όχι από τα συμπτώματα. Οκ. Okay? Τώρα, θέλω να δούμε ένα βιντεάκι, αυτό που τραβήξαμε στο κήπο σήμερα. Κάνε escape. Παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη, σας ξέρω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τα ζώα κλείσατε αν πραγματικά μπορούμε να ακούσουμε. Χαίρομαι πολύ που με ρωτήσατε, γιατί κάθε φορά που μιλάω για επίγοντα με ρωτάνε γι' αυτό και περιμένουν να ακούσουν αυτό. Θα σας πω ένα πράγμα για το CPR. Υπάρχει τεχνική. Εάν κάνουμε CPR, κάρπα. Το κάρπα, σε και ανάνυψη. Και γιατί. Λοιπόν, η καρδιοαναπνευστική ανάνυψη γίνεται σε περιπτώσεις που έχει σταματήσει η καρδιά. Okay. Η επιτυχία της καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης, και αυτό που σας λέω έχει γίνει στον άνθρωπο η έρευνα, έτσι, θα το βρείτε στο Google σήμερα το βράδυ, δηλαδή η επιβίωση αυτών που βλέπουμε στις ταινίες, είναι κάτω του 10%. Δηλαδή, όταν ένα άτομο, άνθρωπος, βρεθεί σε κατάσταση που πρέπει να του κάνουμε κάρπα, 9 στις 10 φορές δεν θα ζήσει. Μη βλέπετε τις ταινίες. Δεν ισχύουν. Εάν σας πω και το προσδόκιμο επιβίωσης ανθρώπου που, χρειαστεί να του κάνουν κάρπα στα 2 χρόνια, πέφτει κάτω από το 1%. Είναι τραγικό. Στα ζώα, η κάρπα είναι τρομακτικά δύσκολη. Γιατί? Η καρδιά του ανθρώπου χτυπάει γύρω στα 20, 30, 60 παλμούς. Στο ζώο πρέπει να πιάσουμε τους 200. 200 σημαίνει αυτό. Μπορεί αυτό να το κάνει κάποιος maximum για 2 λεπτά. Μετά πρέπει να τον αλλάξει κάποιος. Οι εισπνοές είναι εύκολες στο ζώο. Πιάνω μύτη στόμα και φυσάω. Είναι εύκολες. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ αναποτελεσματικό, γιατί ο θώρακας του σκύλου, αλλά και της γάτας, δεν είναι σαν και εμάς που πιέζω έτσι και πίεσα την καρδιά. Είναι έτσι και η καρδιά έχει χώρο να μας ξεφύγει από την πίεση. Οπότε το ποσοστό, το 10% που σας είπα, πέφτει σε πολύ άσχημο νούμερο. Σε πολύ άσχημο νούμερο. Και πάμε τώρα στο πότε χρειάζεται να κάνουμε κάρπα. Όταν έχει σταματήσει η καρδιά. Στο ζώο η καρδιά θα σταματήσει από 2 λόγους. Ο ένας είναι δεν άνταξε τα φάρμακα, γιατί η καρδιά ήταν ήδη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ή απλά η καρδιά δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο. Η καρδιά δεν αντέχει άλλο. Γιατί είναι μια άρρωστη καρδιά. Όπως καταλαβαίνετε και στις 2 περιπτώσεις να την πιέσουμε να πάρει μπρος, δεν θα έχει πολύ αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Στην υποξία η καρδιά του σκύλου δεν σταματάει όπως σταματάει στον άνθρωπο. Πρέπει να είναι σε πολύ τελικού σταδίου, όπου εκεί μετά αντιμετωπίζουμε και εγκεφαλικές βλάβες και έχουμε άλλα προβλήματα. Η καρδιά του σκύλου και της γάτας, η γάτα όμως είναι μια εξαίρεση, αντέχει πολύ περισσότερο από τον ανθρώπου. Δεν θα σταματήσει τόσο νωρίς. Εξού και η κάρπα θα πάει πολύ πιο πέρα, σε πολύ πιο βαριά κατάσταση και δεν θα είναι και τόσο αποτελεσματική. Στον πνιγμό. Αποκαταστούμε την αναπνοή και δεν θα ασχοληθούμε τόσο με την καρδιά, πάλι γιατί συνήθως δεν θα έχει σταματήσει. Έχω δει 1-2 πνιγμούς, δεν έχω χρειαστεί καρδιά. Έχω χρειαστεί αναπνοή και αφαίρεση του υγρού, αλλά όχι κάρπα. Την αφήνουμε απ' έξω. Δεν θα σας χρειαστεί. Δεν είναι μια γνώση που θα σας κάνει να νιώσετε αυτοπεποίθηση. Είναι απογοητευτική η κάρπα στα ζώα. Γιατί αποτυγχάνει. Γιατί θα την κάνετε στο στάδιο το. Πάει. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, μπορεί έλα εδώ, έλα εδώ. Η πολύ καλή ερώτηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έλα εδώ να δείξουμε και ρίχνει. Έλα εδώ. Λοιπόν, η καρδιά του σκύλου βρίσκεται εδώ. Βρίσκεται εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Κάπως έτσι. Πρέπει να θέλω ξανά. Βάζω το χέρι μου στη μασχάλη και τη νιώθω. Εδώ θα νιώσω το χτύπο της καρδιάς. Κάτω από την αριστερή μασχάλη. Εκεί την ακούει το σημείο του. Εδώ την νιώθω. Στη γάτα θα βάλω το χέρι μου και θα πιάσω πιο στερνικά. Στη γάτα μπορώ να την νιώσω και εδώ την καρδιά.
Το σφιγμό το νιώθω στο αριστερό πόδι μέσα. Η καρδιά και ο σφιγμός είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί η καρδιά να χτυπάει και το αίμα να μην πηγαίνει. Το σφιγμό το νιώθω εδώ. Την καρδιά μέσα από το πόδι βάζω το χέρι μου, πιέζω τα δάχτυλά μου αυτά και κάποια στιγμή θα νιώσετε ένα τίνγκ-τίνγκ σε κάποιο δάχτυλο. Είναι ο σφιγμός. Την καρδιά την νιώθω εδώ. Κάτω από την αριστερή μας κάλυψη. Και να μην νιώθουμε το σφιγμό, ναι. Είναι μία... Να μην νιώθουμε το σφιγμό, ναι, ναι. Είναι στέλνιμα. Ναι, να μην νιώθουμε το σφιγμό. Όταν δεν νιώθουμε το σφιγμό θα το πούμε στο κτηνίατρο. Όπως επίσης μπορεί να νιώθουμε ένα σφιγμό μπαμ μπαμ μπαμ. Επίσης είναι ένα μία κατά τη σώκαση. Εδώ, στο πόδι. Τώρα θα χωράμε σε πιο εκεί συγκεκριμένα πράγματα, αλλά μάλιστα. Πού κοιτάμε την οχρότητα που ανέφερα. Εδώ. Πώς θα κάνουμε, επειδή μόλις κάνουμε έτσι τη γάτα, θα δείτε ότι θα είναι σχεδόν άσχημα την οχρή γάτα. Όχι, δεν είναι οχρή γάτα. Πατάω και βλέπω πόσο είναι το οχρό και πόσο είναι. Η οχρό είναι στις σκύλες, δεν είναι στις τραγούλες. Ναι, τα ούλα, ναι, ναι. Και εδώ, και στο πάνω χείλος. Yeah. Μπορεί τα ούλα να είναι μαύρα λόγω οχρός. Και εδώ, ίσως λίγο στο μάτι, να μπορείς να δώσεις να το σκύλεις. Δεν είναι στις και στα δύο πίσω πόδια μου. Και στα δύο πόδια εδώ, άμα βάλω το χέρι μου, βάζω τα δάχτυλά μου, εδώ μέσα. Α, ωραία, εδώ. Και το ένα και το άλλο. Να, εδώ. Αριστερά θα τη νιώσω πιο πολύ. Την νιώθουμε και τη διάνα, τα αριστερά είναι στο έτος. Να κάνω μια ερώτηση. Αλλά δεν είναι σημαντική στα επίγοντα. Γι' αυτό δεν την αναφέρουμε. Ο πυρετός είναι κάτι χρόνιο, δεν είναι κάτι επίγον. Μην πάρουμε επίγον το γιατρό και πούμε: γιατρέ, έχει πυρετό το ζώο. Δεν είναι επίγον αυτό. Αυτό είναι κάτι που. Σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες αρχίζουμε και ανησυχούμε, αλλά δεν είναι στα επίγοντα που θα συναντήσουμε τακτικά. Ελπίζω να μην είμαι πολύ εκτός θέματος. Έχω δύο σκυλιά. Στο ένα έχω κάνει εμβόλιο καλαζάρ και το τυφλινή δόση και το επαναληπτικό είναι τώρα λίγα χρόνια που το κάνω. Στο άλλο. Λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν έχω κάνει ακόμα το εμβόλιο καλαζάρ. Τους έχω όμως πάντα σκάλιβο και πάντα έχω τις σαβούλες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Στο δίχο που χωρίζει τον δίχο μου από το γείτονα, από πίσω, ζει ένα καλαζαρικό σκυλί. Αυτός δεν ξέρω τι κάνει, κανείς δεν ξέρω τι είναι ένα καλαζαρικό σκυλί. Ρωτάω τώρα, εγώ ήταν πολύ μεγάλη αγωνία. Πώς μεταδίδεται ακριβώς το καλαζάρ από σκύλο σε σκύλο. Κνύπα. Ναι, δεν έχει καμία σχέση το πόσο κοντά είναι το ένα σκυλί με το άλλο. Δεν έχει καμία σχέση το να δαγκώσει το ένα σκυλί με το άλλο. Δεν έχει καμία σχέση σε αυτό. Τα Χανιά, η Κρήτη έχει πάρα πολύ λησμανίαση, καλαζάρ. Γιατί έχουμε πάρα πολύ σκνήπα η οποία το μεταφέρει από ζώο σε ζώο. Και μάλιστα είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς, δυστυχώς. Δεν μπορώ να σας δώσω μια τέτοια άποψη. Δεν έχω και την εμπειρία για να σα δώσω τέτοια άποψη. Δυστυχώς. Ναι, μόνο η κυρία από πίσω πιο πριν. Ναι. Α, εκεί πώς το έχουμε καταλάβει. Πώς το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει γιατί η αναπνοή του αρχίζει και σφυρίζει. Τέτοια πράγματα. Που έχει πνιγεί με κόκαλο. Πνιγμός με κόκαλο σημαίνει ότι το κόκαλο πήγε στην αναπνευστική οδό και όχι στην πεπτική που θέλουμε, γιατί αυτές εδώ είναι πολύ κοντά, έτσι. Όταν μπορεί να βήξει, σημαίνει ότι η αναπνευστική οδός είναι προσβάσιμη, άρα είμαστε ok. Δεν πάμε για σοκ, αποσταθεροποίηση και τέτοια. Αν όμως η αναπνοή μας σφυρίζει, έχουμε περάσει την κατηγορία δύσπνοια, πλησιάζουμε το σοκ, τρέχουμε. Σταθεροποιούμε και τρέχουμε. Πνίγεται από κόκαλο σημαίνει ότι είναι στην αναπνοή του κάτι και όσο πιο ψηλά είναι τόσο πιο πολύ στην εισπνοή παρά την εκπνοή. Θα τα ακούσουμε. Θα κάνει κάτι τέτοια. Σταθεροποιούμε όσο πιο πολύ μπορούμε, δηλαδή δροσερό, στερνική κατάκληση και τρέχουμε. Δάχτυλο τώρα τι να σας πω. Εξαρτάται για την αυτοπεποίθηση. Μην σας πω εγώ δάχτυλο και σας το φάει. Αυτό. Ναι. Όχι. Βέβαια, στη δύσπνοια, οποιαδήποτε μορφή δύσπνοιας, είπαμε όχι φήμωτρο. Έτσι. Σε οποιαδήποτε μορφή δύσπνοια. Πάμε τώρα όμως να δούμε το γατάκι, γιατί θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Ναι. Υπάρχει Χάιμλιχ, αλλά θα είναι πιο προχωρημένο κάτω αυτό. Θα είναι στις επόμενες μας παρουσιάσεις. Υπάρχει Χάιμλιχ για το σκύλο, ναι. Ναι, βέβαια, υπάρχει. Η Χάιμλιχ για το σκύλο, η Χάιμλιχ υπάρχει. Υπάρχει, πρέπει να τον πάρει σ' αγκαλιά, όλων όμως. Για να φύγει κάτι, ναι.
Λοιπόν, επειδή είμαστε στο θέμα επίγοντα, θα σας πω... Θα σας πω το επίγον για το πρόβλημα για τους πνεύμονες, γιατί οι πνεύμονες μπορούν να έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Το επίγον πρόβλημα στους πνεύμονες σημαίνει ότι έχει φτάσει κάτι βαθιά, δεν μπορεί να είναι υλικό, θα είναι υγρό. Άρα θα έχουμε εισρώφηση. Την εισρώφηση τη βλέπουμε πώς. Αφρός, πολύ συχνά αιματηρός, βγαίνει από το στόμα. Και δύσπνοια. Αν έχει αυτό το δείξιμο, το στόμα. Αυτό είναι αναπνοή που είπαμε που φαίνεται. Πάλι αυτό είναι δυσπνοϊκό. Πάμε στην κατηγορία δύσπνοιας. Αυτό το πότε-πότε θα πρέπει πάλι να εξεταστεί. Δεν είναι φυσιολογικό. Κάτι εμποδίζει την αναπνοή. Αλλά τώρα έχετε τα στοιχεία να δείτε τι σημαίνει δύσπνοια σιγά-σιγά. Στο μυαλό σας αναγνωρίζετε κάποια πράγματα. Μόνιμες βλάβες, βέβαια. Οι μόνιμες βλάβες μπορούν να προκαλέσουν. Οι μόνιμες βλάβες σίγουρα. Αυτό είναι περιστασιακό και γι' αυτό και ξεχωρίζει από το επίγον το οποίο θα είναι μπαμ. Λοιπόν, για πάτε τη φλέξα. Λοιπόν, πρωί, τηλέφωνο, γατούλα. Είμαι στην προσέγγιση. Είστε στην προσέγγιση. Θέλω να συλλέξετε στοιχεία προσέγγισης από αυτή τη γάτα. Για πάτε πλέον. Ναι. Είμαστε στην προσέγγιση. Οπα, τι έγινε. Μην το κάνεις μεγάλο, αυτή. Όχι, είστε στην προσέγγιση. Δεν θέλω να μου σκεφτείτε τα αίτια. Στην προσέγγιση, συλλέγουμε πληροφορίες. Δείτε το πίσω δεξί πόδι και το πίσω αριστερό πόδι. Στην προσέγγιση δεν μπορούμε να δούμε αν έχει τραύμα. Είμαι κοντά στη γάτα. Την έχω πλησιάσει και δεν με ξέρει. Περπατάω δίπλα της. Θα το ζητήσουμε. Θέλουμε να το ξαναδούμε. Όχι. Τέλειωσε. Όχι. Δεν πέθανε το γατί. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Τα πρώτα μου λεπτά. Έφτασα εκεί, είμαι ψύχραιμος και βλέπω αυτό. Είδαμε τραυματισμό. Όχι, ας το πάμε αλλιώς. Τι είναι θανατηφόρο. Από πού θα μας βρει ο θάνατος. Έχουμε κάποιον άμεσο κίνδυνο, έρχεται κανένα αυτοκίνητο τέτοιο και δεν ανησυχούμε. Ωραία. Είμαστε σε καλό σημείο. Βλέπουμε μία γάτα η οποία είναι... Έχει τραύματα, έχει αιμορραγίες, έχει κατάγματα. Όχι. Δεν την έχω εξετάσει, αλλά τη βλέπω. Βλέπω μία συμπεριφορά. Δεν βλέπω τραύματα και πού πάει το μυαλό μου πρώτα-πρώτα, δηλητηρίαση. Παρόλο που οι γάτες δεν θα φάνε εύκολα δηλητήριο, βάζω δηλητηρίες. Και πείτε μου τώρα ποια από τις δύο. Αίμα ή σπασμό. Μπράβο. Δεν είδαμε τις κλασικές συμπτώματα, δεν είδαμε σιελόρια. Αλλά το πίσω πόδι όμως ήταν έτσι. Και η γάτα είχε έξαρση. Να φύγω, δεν ήταν πες το κάτω και ψοφώ. Όχι, όχι, δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή. Θα σας πω, τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Πήραμε τις πληροφορίες μας, έχουμε μια υποψία, αλλά όμως δεν μπορούμε να απορρίψουμε και τι. Το ατύχημα. Χτύπησε στο κεφάλι και αρχίζει και μου κάνει νευρολογικά συμπτώματα. Τώρα σας το λέω σε ακτινίατρος, αλλά δεν το απορρίπτουμε. Πού πάμε, πλησιάζουμε και βάζουμε τα χέρια μας. Πώς θα βάλουμε τα χέρια μας σε αυτή τη γάτα. Θα την καλύψουμε τη γάτα. Δεν έχει δύσπνοια, καλύπτω και το κεφάλι. Την καλύπτω τελείως. Να ηρεμήσει. Τη βλέπουμε ότι έχει ένα άγχος να φύγει. Την καλύπτω να ηρεμήσει. Και την πλησιάζω. Παρότι έχει πέσει κάτω, γιατί αυτή ξανασηκωνόταν και ξαναπέφτει. Την κάλυψα. Τι θέλω να δω. Πόσο κοντά στο θάνατο είμαι. Άρα τι ψάχνω, το σοκ. Τι θα κοιτάξω. Ό,τι μπορώ να δω. Πόδια. Είναι ζεστά. Είναι κρύα. Είναι κακό το σημάδι τα κρύα πόδια. Τι σημαίνει, ότι έχει μαζέψει ο οργανισμός όλο το αίμα και προσπαθεί να το στείλει στο κεφάλι γιατί δεν φτάνει. Κοιτάζω τα μάτια, να δω τη μύση, μήπως μπορέσω να δω. Είναι μικρά, να επιβεβαιώσω τη δηλητηρίασή μου. Κοιτάζω, τρέχει τίποτα. Κοιτάζω τα ποδαράκια, ακούω κανένα κράκ, είναι κάτι σπασμένο, κινείται λάθος. Ό,τι μπορώ να πιάσω κάτω από την κουβέρτα χωρίς να στεσάρω πολύ το ζώο.
Η κόρη είναι μικρή, έχουμε μίση συνήθως τα όργανα φωσφορικά. Όχι κανόνα όμως. Και γιατί σας το δείχνω αυτό? Γιατί αυτό δεν είναι μια τυπική περίπτωση. Δεν βλέπω ούτε τη σιελώρια, ούτε πολλούς τονικούς σπασμούς, ούτε... Γιατί είναι γάτα. Και οι γάτες δεν είναι τυπικές. Οι γάτες είναι τρελοκομεία. Τι κάνουμε σε αυτή τη γάτα? Την περιορίσαμε, την κλείσαμε, την βάλαμε σε μια ερεμία. Γιατί? Γιατί στη γάτα, ακόμα και κτηνίατρο σήμερα που το λέω, δεν είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Έχει 7 ζωές. Αυτή η γάτα είναι μια δέσποτη γάτα. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να την πάω στο κτηνίατρο. Την αφήνω να ηρεμήσει και την επανεξετάζω. Την επανεξέταση λοιπόν μας παίρνει ένα σπάλι, μου λέει: Ελάτε, η γάτα πέθανε. Πάμε! Η γάτα δεν είχε πεθάνει. Η γάτα δεν είχε πεθάνει. Αλλά είχε φάσεις στις οποίες ήταν κατατονική και ξανασυνερχόταν. Αλλά στην εξέταση όμως που κάναμε, διαπιστώσαμε σοκ πολύ προχωρημένο. Ναι. Δηλαδή, κρύα άκρα, οχρότητα. Ναι, το σοκ το οποίο δεν είναι αναστρέψιμο ήταν πολύ βραδία και ελαφριά αναπνοή, η οποία σίγουρα δεν φτάνει, και ήταν σε ένα τελικό στάδιο η γάτα. Είναι δηλητηρίαση από οργανοφωσφορικά. Από οργανοφωσφορικά. Φυτοφάρμακο. Ναι, αυτό που λέμε φυτοφάρμακο. Δεν είναι τυπική εικόνα. Η γάτα τώρα δεν δηλητηριάζεται εύκολα. Αυτός είναι ένας γάτος ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας. Το είδαμε από τα δόντια του. Ήτανε μεγάλης προχωρημένης ηλικίας. Μπορεί να είχε και μια καρδιοπάθεια και το λίγο να τον έστειλε στο σοκ. Στο τελευταίο που ακούγαμε είναι στο τελευταίο. Δεν νομίζω να ζήσει. Δεν περιμένω να ζήσει. Δεν θα παρέμβω ιατρικά για να ζήσει. Είναι σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο το οποίο δεν. Έχω αναγνωρίσει το σοκ το οποίο δεν μπορώ να αναστρέψω. Όχι. Τον αφήσαμε, πρέπει να έχει πεθάνει τώρα πλέον. Όχι, είναι στον κήπο. Τον έχουμε περιορίσει σε ένα κουτί, σε ησυχία, σε σκοτεινό χώρο. Πολλές φορές αυτό φτάνει και για τη γάτα. Πόσες φορές έχετε δει μια γάτα που πέρασε από πάνω της ένα αυτοκίνητο, τρία ξωνικά και ένα μηχανάκι και σηκώνεται πάνω και τρέχει και φεύγει. Μόλις πας να την πιάσεις, να δεις, να το βάλεις στην άκρη το καημένο το πεθαμένο, έχει σηκωθεί πάνω και τρέχει. Γάτες. Όχι. Ο ορός τι κάνει? Αυξάνει την ποσότητα του υγρού που κυκλοφορεί. Όχι του αίματος, του υγρού. Αραιώνει λίγο το αίμα και αυξάνει τον όγκο του, έτσι ώστε αυτό που σπρώχνει η καρδιά να είναι λίγο πιο πολύ. Μήπως φτάσει αυτό που φτάσει στον εγκέφαλο. Δεν έχουμε διορθώσει το πρόβλημα. Όχι, αυτό δεν αλλάζει. Θέλει ατροπίνες, αλλά είμαστε σε στάδιο σοκ, ξαναλέω, το οποίο δεν είναι αναστρέψιμο. Ή επιταχύνουμε το θάνατο. Δυστυχώς. Αυτό είναι το σοκ που είπαμε. Είναι ο θάνατος, ο οποίος ήρθε. Ναι. Ναι. Πολύ πιθανό να έπρεπε να γίνει θάνατος. Πολύ πιθανό. Βέβαια. Αυτός που το κάνει και εμένα μέσα στο φαγητό θα το βάλει. Η εσκεμμένη δηλητηρίαση και τοξίκωση των ζώων γίνεται με παροχή τροφής η οποία περιέχει τα δηλητήρια που είπαμε. Υπάρχουν και άλλα δηλητήρια. Αυτά είναι τα δύο βασικά, έτσι. Μην με πείτε ότι αυτά είναι μόνο και τελειώσαμε. Υπάρχουν και δηλητήρια με καρφιά μέσα. Υπάρχουν και δηλητήρια με γυαλιά μέσα. Να μην σοκάρουμε τα παιδιά που είναι εδώ. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Πες μου. Ναι. Η υποθερμία. Η υποθερμία είναι πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο καλή και πολλές φορές θεραπευτική. Πρέπει να είναι πολύ μακροχρόνια η υποθερμία και σε πολύ κρύο για να σκοτώσει ένα ζώο. Υπάρχουν μηχανισμοί που προστατεύουν το ζώο από την υποθερμία και την αντέχει πολύ περισσότερο. Είναι δύσκολο να πεθάνει από υποθερμία ένα ζώο. Ναι. Παρακαλώ. Thank you.
Την ατροπίνη μόνο όταν έχουμε βεβαιωθεί ότι είναι το φυτοφάρμακο και όχι το ποντικό φάρμακο. Η βιταμίνη K. Δεν τη δίνουμε όμως. Γιατί είπαμε, ακόμα και το τσίπημα της βελόνας μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία η οποία γεια σας. Αυτό είναι το δικό μου κινητό. Το αγνοούμε. Δεν τη δίνουμε λοιπόν τη βιταμίνη K. Προτιμώ να μην τη δώσουμε, γιατί πρέπει να δοθεί υποδόρια και με λεπτή βελονίτσα για να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη αιμορραγία. Γιατί το ζώο αιμορραγεί. Τώρα, την ατροπίνη. Ναι, δέχομαι ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα κτηνίατρο γρήγορα και θα τη δώσουμε. Αλλά θα την έχουμε δώσει υποδόρια αν είμαστε τυχεροί ενδομικά. Δεν θα βρούμε φλέβα. Εάν νιώθεις την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά, έχεις κάνει τη συγκράτηση και είσαι σε μια φάση σταθεροποίησης, τη δίνεις. Δεν θα πω ένα κανόνα, γιατί το κάθε ζώο και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Θα πρέπει να εκτιμήσετε εκείνη τη στιγμή το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε, να εκτιμήσετε και την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Άμα είναι μια Κυριακή μεσημέρι και ξέρετε ότι ο κτηνίατρος δεν θα σας σηκώσει το τηλέφωνο, είναι άλλη κατάσταση από το να είναι Δευτέρα μεσημέρι και να είσαστε στα 50-100 μέτρα από το αυτοκίνητο και στα άλλα 100 μέτρα να είναι ο κτηνίατρος. Ναι. Εκεί κρίνουμε. Εκεί κρίνουμε. Τη δίνουμε την ατροπίνη μόνο όταν βεβαιωθούμε ότι είναι φυτοφάρμακο. Όταν βεβαιωθούμε ότι είναι φυτοφάρμακο και νιώθουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τη δώσουμε. Με αυτά που είπαμε. Μπορεί να βλάψει η ατροπίνη, βεβαίως. Μπορεί να βλάψει. Είναι δυνατό συστηματικό φάρμακο το οποίο εκείνη τη στιγμή μπλοκάρει μία από τις δύο ρυθμίσεις της καρδιάς σας, το πω έτσι. Η καρδιά έχει ένα φρένο και ένα γκάζι. Η ατροπίνη κόβει το φρένο. Μπορεί και να σκοτώσει η ατροπίνη. Αλλά εκείνη τη στιγμή, τι σκοτώνει το ζώο, σκεφτόμαστε. Οργανοφοσφορικό, είμαστε σίγουροι ότι είναι οργανοφοσφορικό. Ναι, είμαι ένα 80% σίγουροι, ποτέ δεν θα είμαστε 100%. Τι κάνω, γιατί εκείνη τη στιγμή πλησιάζω το σοκ τρέχοντας και θέλω να φρενάρω. Όχι, το ποντικό φάρμακο, παιδιά, είπαμε, αιμορραγίες, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να σωθεί. Δεν σώζεται παιδιά με γυαλιά. Πρέπει να είναι πάρα πολύ τυχερό. Αυτό που λένε, ποτίστε βαμβάκι και δώστε του βαμβάκι να αυτό στην κοιλιά. Δεν βλέπετε καμιά διαφορά. Το γυαλί θα πάει μαζί με την τροφή στις μπουκές στο στομάχι. Το στομάχι είναι μια χαρά, μια σακουλίτσα που κινείται κάπως έτσι και προωθεί. Μόλις φτάσει όμως το έντερο που αναμειγνύεται και φτάνει μπουκιά-μπουκιά, το έντερο κάνει τέτοια πράγματα. Στο πρώτο τέτοιο που θα πιάσει γυαλί, έχει τρυπήσει το γυαλί και τις δύο μεριές του έντερου. Και αρχίζει και αιμορραγεί. Δεν νιώθει πάλι τίποτα το ζώο, μια δυσπεψία νιώθει. Τακ, 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 λωρίδες στο έντερο. Μετά από λίγο έχει γεμίσει το έντερο αίμα και βακτήρια. Ούτε πρίξιμο. Έχει λίγο αυτό, αλλά εκεί πλέον έχει πεθάνει το ζώο. Δεν σώζεται με τίποτα απολύτως. Ήπουλα. Μία επιστρεπτά. Ναι, ποιος είναι. Η γάτα θα φάει ποντικό φάρμακο μόνο στην πολύ μεγάλη πείνα και σε ποντικό που έχει φάει το ποντικό φάρμακο. Πάνε. Καμιά φορά, ναι. Εγώ γάτα με ποντικό φάρμακο δεν έχω δει ποτέ, για παράδειγμα. Και αυτή δηλαδή, αυτή μπορεί να είναι και η πρώτη γάτα που βλέπω με οργανοφοσφορικά. Αυτό υποψιάζομαι εγώ, ναι. Αυτή ναι, πρέπει να είναι όπως το είδατε κι εσείς και συμφωνήσατε, είναι οργανοφοσφορικό πιο πολύ. Κλονικός σπασμός στο πόδι, ανανύψεις, αυτά δεν είμαι το κάτω και αιμορραγώ. Έτσι, είναι το οργανοφοσφορικό, ναι, παρακαλώ. Ναι, άμα το έχει δει την ώρα που το τρώει, βέβαια. Θα του, και μετό θα του κάνει και όλα θα τα κάνει. Αλλά το θέμα είναι το ποντικό φάρμακο, είπαμε. Θα το δούμε σαν αιμορραγία 3 μέρες μετά. Επίγοντα. Μέλισσα. Σπάνιο, γι' αυτό και δεν το βάλαμε. Επίγον μόνο όταν το τσίμπημα ή
μόνο όταν το τσίμπημα είναι στην αναπνευστική οδό, οπότε τη φράζει, ή εάν το ζώο είμαστε πάρα πολύ άτυχοι και πάθει αλλεργικό σοκ. Πάρα πολύ σπάνιο το αλλεργικό σοκ. Το τσίμπημα στην αναπνευστική οδό συνήθως είναι εδώ, γιατί ο σκύλος πήγε και έβαλε τη μύτη του στην κουβεσφολιά και το φάγανε. Έχουμε το χρόνο να προλάβουμε να πάμε στο γιατρό. Εκεί θέλει ενδοφλέβιες, ναι, θέλει αντιμετώπιση. Όχι, ένα τσίμπημα συνήθως δεν θα είναι θανατηφόρο. Δεν θα είναι. Η σταθεροποίηση, δηλαδή, αν το δούμε σε δύσπνοια και δούμε ότι ζορίζεται, είπαμε, το κρατάμε στην ορθοπνοϊκή στάση, το στηρίζουμε, το δροσίζουμε και το μεταφέρουμε. Μπρούμητα. Σφίγγα. Σαν τη σφίγγα της Αιγύπτου. Όχι, στη δύσπνοια δεν δίνω νερό. Το κρατώ δροσερό, απλά. Η κορτιζόνη, επειδή έχει μια τόσο δύσκολη δοσολογία, τρόπους χορήγησης, είναι τόσο πολλά τα συσκευάσματα, δεν είναι ένα. Δεν μπορώ να σας δώσω μια οδηγία, όχι. Δεν θέλω να σας δώσω μια οδηγία. Το αναφυλακτικό σοκ, μάλλον το πρίξιμο που θα δούμε, έχει χρόνο να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι κάτι που μας έχει φέρει κοντά στο σοκ. Είναι κάτι που έχουμε χρόνο. Ούτε αυτό θα το συμβούλευα. Γιατί ο πόνος θα πει πάρα πολλά πράγματα στον κτηνίατρο που θα το πάτε. Και θέλετε να τα πει. Γι' αυτό και στον άνθρωπο, για παράδειγμα, που έχει πολύ έντονο πονόκυλο και πάει στα επίγοντα, πριν πάει στα επίγοντα, του λέει από το τηλέφωνο το 166, μην πάρετε παυσίπονο. Μην πάρετε παυσίπονο. Παγορεύεται. Γιατί θα μας κρύψει αυτά που θέλουμε να δούμε. Ο πόνος θα μας δώσει στοιχεία που θα σώσουν το ζώο. Οκ. Okay. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ο αγαπημένος μας... Μπράβο! Δεν είναι δικός μου. Είναι όμως ένα ζώο το οποίο του φερθήκανε όπως πρέπει από την αρχή της ζωής του. Και έχει αυτή τη συμπεριφορά. Είναι φοβερούλης. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Θα έχουμε και άλλα θέματα. Τι να σας πω, μακάρι να ξέρα. Εμείς βρισκόμαστε στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο έχουμε φιλοξενήσει πολλά αδέσποτα με δική μας προσπάθεια στο μπαλκόνι παράνομα και τα έχουμε καταφέρει να τα υιοθετήσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, παιδιά. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, το κάνουμε. Δηλαδή, να βοηθήσουμε στην επιμόρφωση του κόσμου, να αναλάβουμε και άλλα θέματα όπως είναι η στήρωση, όπως είναι η επιθετική συμπεριφορά, η οποία είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό του σκύλου και το θέλουμε. Όχι, δεν υπάρχει ούτε ο χώρος ούτε το θέλω. Ναι. Ερώτηση. Να σας ενημερώσουμε για κάτι. Συγγνώμη, έχουμε φτιάξει ένα στο Facebook ένα site, υιοθετήστε ένα αδέσποτο, αν θέλετε να μας κάνετε like, όπως λένε, για να και κοινοποιήστε το, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τα ζώα περισσότερο, ώστε να οργανωθούμε καλύτερα. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά αυτά είναι θέμα άλλων, δεν είναι των κτηνιάτρων. Απλώς βοηθήστε μας τουλάχιστον σε αυτό να δίνουμε τα αδέσποτα που βρίσκουμε. Και έχουμε τα τηλέφωνα του Δήμου που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε. Οι κτηνιάτροι είναι πάντα διαθέσιμοι. Είναι του Δήμου, το Γραφείο της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Πρέπει να μιλήσετε με την πολιτική ηγεσία. Δεν μπορούμε να πάρουμε θέση εμείς. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.